Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας και την εκπομπή Infotainment. Είμαι η Μαργαρίτα Μαχαίρα και τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Θα ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα με μια είδηση που συμβαίνει τώρα για την φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Καματερό. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ της Ζούγκλας, Σωτήρης Κουλούβης, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Σωτήρη. Καλησπέρα Μαργαρίτα από το Καματερό. Η πρώτη δυστυχώς φωτιά εντός του οικιστικού Ισού για το 2014 και φαίνεται ότι δεν πάει και πολύ καλά και το λέω Μαργαρίτα καθώς όπως βλέπουμε και από την εικόνα μας οι 30 περίπου πυροσβέστες, τα 10 οχήματα και τα 4 αέρια μέσα, καναντέρ και ελικόπτερα δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να περιορίσουν τη φωτιά η οποία βρίσκεται στο όρος αυτό το οποίο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια, από την περιοχή του Καματερού. Εδώ υπάρχει χαμηλή βλάστηση και δεν θα κάνει το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει αρκετή, ας το θέσουμε έτσι, κάθε μίλη για τη φωτιά προκειμένου να επεκταθεί προς όλες τις κατευθύνσεις και κυρίως προς το σημείο που βρισκόμαστε εμείς τώρα εδώ, δηλαδή προς τα τελευταία σπίτια, προς το βουνό, την περιοχή πάντα του Καματερού. Αρκεβεβαίως οι πυροσβάστες προσπαθούν εδώ και αρκετή ώρα να την περιορίσουν και δεν ήταν ιδιαίτερη άνεμη. Δυστυχώς η εξέλιξη της φωτιάς δεν είναι και τόσο, δεν είναι και τόσο καλή για τους πυροσβέστες και το λέω Μαργαρίτα καθώς όπως βλέπεις από τους καπνούς επεκτείνονται συνεχώς προς το σημείο εδώ που βρισκόμαστε, διαρκώς πετούν από πάνω τα ενέργεια μέσα ενώ υπάρχουν και 20 άτομα πεζοπόρο τμήμα οι οποίοι δίνουν την κυριολεκτία μάχη με τις λόγες από πολύ κοντά. Βλέπουμε ότι στο συγκεκριμένο σημείο είναι αρκετά τα δέντρα τα οποία έχουν καεί. Θα γυρίσει τώρα η εικόνα μας και θα σας δείξει ο Παναγιώτης ο Σταγκούρης τους κατοίκους εδώ της περιοχής, οι οποίοι βεβαίως βρίσκονται όλοι στους δρόμους, είναι ανάστατοι, κοιτούν με μεγάλη ανησυχία την εξέλιξη της φωτιάς, καθώς ενώ φαινόταν ότι είχε περιοριστεί τη συγκεκριμένη χαλάδρα, τώρα βλέπουμε ότι, και το καταλαβαίνετε και εσείς από το πυκνό μαύρο καπνό, ότι επεκτείνεται και προς το σημείο αυτό. Να σου πω μεγαλύτερα επίσης ότι κάτι και εδώ της περιοχής καταγγέλνουν κακοτεχνίες στο συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή ημιτελή έργα. Μαργαρίτα είναι δίπλα μας ένας κάτοικος της περιοχής. Το σπίτι του είναι ακριβώς δίπλα, ο οποίος θεωρεί ότι ξέρει, γιατί αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν και ευθύνες του Δήμου για την φωτιά στον Περνάω μέσα στη γραμμή, πώς λέγεται. Βαγγέλη Τάφος. Μάλιστα, Σωτήρη. Η φωτιά, από ό,τι βλέπω, βρίσκεται πολύ κοντά στα σπίτια, έτσι. Ακούτε. Λοιπόν, υπάρχει ένα ρέμα εδώ, το οποίο το ρέμα αυτό δυστυχώς, παρόλο ήταν δρόμος παλιά, για τον ταμάρι που, κάποιο ταμάρι παλιότερο που έβγαζε υλικά οικοδομών. Προφανώς έσπαγε την πέτρα. Αυτό όμως, να πει την άσπα την καλύπτανε, περνάει το ελικόπτερο και να ρίξει το νεράκι, βάλανε κάποια έργα άτεθνα, ονομαζόμενες δέσεις κοινά από το λαό εδώ, οι οποίες βέβαια αυτές φτιάξαν τον δρόμο να πηγαίνει επάνω. Δηλαδή να πηγαίνει επάνω εκεί σε κάποια κτίρια που είχαν όταν κάνανε παραγωγή αυτού των αδρανών υλικών. Δυστυχώς όμως παράλληλα δεν κάνανε δίπλα να κάνουν δρόμο ώστε να έχει πρόσβαση μέχρι τη μέση του βουνού επάνω που είναι η χαράδρα. Τα δέσαν έτσι. Απλώς και μόνο σε ένα σημείο εκεί πέρα κάνανε μια πρόσβαση, αλλά δεν πηγαίνει επάνω τίποτα. Και έτσι λοιπόν η τουριστική υπηρεσία, το τουριστικό τμήμα δεν μπόρεσε να έχει δυνατότητα να πάει στο άμεσα μόλις γινόταν η ένταξη της φωτιάς. Διότι στην ένταξη της φωτιάς ήμασταν εδώ και παρακολουθούσαμε. Ήρθαν και ξανά και φύγανε. Και δυστυχώς ακόμη, όπως είπε και ο Μακιάκος προηγουμένως στον συνάδελφο εδώ πέρα, και ακόμη το δάσος, αυτό το εναπομείνον δάσος που έχει μείνει για την Αττική. Δυστυχώς οι ευθύνες είναι μεγάλες. Αυτή η διοίκηση που υπήρχε παλιότερα, δυστυχώς και δίπλα μου, αν έχει την καλοσύνη εδώ ο καμέραμαν, μπορεί να μας δείξει ίσως υπάρχει μια αλάνα λεωφορείων, όπου η αλάνα λεωφορείων είναι η ντροπή, είναι το έσχος για τον πολιτισμό μας, για όλα τα πράγματα βλέπετε τα λεωφορεία, είναι σε χώρο το οικοδομικό τετράγωνο 309, η αστυνομία ακόμη προσπαθεί να βρει την καταγγελία μας που έχω κάνει, εγγράφος και από το πρωί είμαστε, έχουμε γερτήριο, λες, είμαστε στρατιώτες, από γερτήριο, να τα λεωφορεία να ακούμε στο πέναν τώρα. Γκαζώνουν, τρελαίνονται άνθρωποι. Έχουν και δίκαια βέβαια γιατί δεν έχουν που να πάνε. Και φταίει και η διοίκηση και όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή είναι η καταπάτηση του οικοδομικού τετράγωνο 309, όπου το οικοδομικό τετράγωνο αυτό είναι για να δημιουργηθεί διαγνωστικό κέντρο. Δηλαδή
χώρος, κοινόχρηστος, μάλλον περισσότερο κοινοφιλής. Δηλαδή τα λεωφορεία δεν σέβονται τον κώδικα, δεν υπάρχει κανένας κώδικας στο οδηγικής κυκλοφορίας, δεν υπάρχει οπωσδήποτε για αυτούς αστικό περιβάλλον, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει, είναι η αλάνα της ντροπής για τον πολιτισμό, για εμάς που ζούμε κάθε μέρα. Σκόνη, κακό, τα πάντα. Έχω καλέσει τον Δήμαρχο 2-3 φορές, μας έχει γράψει, θα μου έπρεπε η λέξη αυτή. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Και αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς, ο λαός, αγνοώντας αυτά, τους ψήφισε. Τους ψήφισε τι, να μας κάψουν σήμερα. Να μην έχει πρόσβαση στο βουνό, διότι όπως ξέρετε, με μια κουταλιά νερό μπορεί να σβήσεις στην ένταξη της φωτιάς. Μετά θέλεις λίμνες ολόκληρες για να σβήσεις τη φωτιά. Αυτό είναι γνωστό. Είναι λυπηρό αυτό που σημαίνει κρίμα για όλο τον κόσμο. Δεν προσέξαν τίποτα. Ευχαριστώ πολύ και ήθελα να παρέτεινα λίγο και δεν θα έπρεπε. Ευχαριστώ. Σωτήριο, λόγο σε σένα. Μαργαρίτα, εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Έχει ξαναγίνει φωτιά εδώ τα τελευταία χρόνια. Πριν 20 χρόνια μια μικρή αιστεία. Τα τελευταία 20 χρόνια λοιπόν δεν είχατε κάποιο πρόβλημα. Εδώ. Ναι, πολύ μικρή λοιπόν. Οπότε είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την έκθεση να γίνεται. Να ρωτήσω ακόμα κάτι, είναι μεγάλη αυτή η έκθεση πίσω από το λόγο τον οποίο βλέπουμε. Από πίσω από πατέρα λοιπόν, έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ. Και να προσυνανταληφθούμε λοιπόν, Μαργαρίτα, ακριβώς πίσω από το λόγο που σας δείχνει τώρα με την εικόνα του Παναγιώτη Σαββακούρης, είναι η χωματερή των Λιωσίων και πιο πέρα ο Αστρόπυργος. Βλέπουμε λοιπόν ότι η φωτιά, η αιστεία αυτή της φωτιάς βρίσκεται σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το σημείο που βρισκόμαστε εμείς εδώ, δηλαδή από τα τελευταία σπίτια προς το βουνό. Δεν αντιμετώπιζε άλλα προβλήματα η περιοχή, όπως ακούσαμε. Να μας λέει εδώ ο κάτοικος, πριν από 20 χρόνια υπήρχε μια μικρή αιστεία, από τότε όμως δεν υπήρχε απολύτως κανένα πρόβλημα. Πιθανότατα, όπως μας είπε, να υπάρχουν και ανθρώπινα λάθη στον τομέα της πρόληψης. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Βλέπουμε όμως ότι οι κάτοικοι εδώ που συγκεντρώνονται γίνονται όλο και περισσότερο και από τους γύρω δρόμους έρχονται εδώ για να παρατηρήσουν την εξέλιξη της φωτιάς. Με έκδηλη φυσικά την ανησυχία, καθώς με ένα φύσμα του αέρα στην κυριολεξία μπορεί να μεταβληθεί η στρατηγική των πρεσβευτών και εκεί που νομίζω ότι έχουν τη φωτιά που έλεγχο ή έχουν κάνει έναν σχεδιασμό προκειμένου να την περιορίσουν, να ανατραπούν όλα και να γίνει η κατάσταση πολύ πιο επικίνδυνη, μιας και από το σημείο που βρίσκεται η αιστεία μέχρι εδώ που είναι τα τελευταία σπίτια υπάρχουν αρκετά δέντρα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει προσοχή μπορεί η φωτιά να επιταθεί προς αυτό το σημείο. Σωτήρη, η φωτιά μπορεί να κατευθυνθεί προς τη χωματερή ή δεν υπάρχει τέτοιος φόβος? Έτσι όπως φυσάει ο αέρας, Μαργαρίτα, φυσάει προς την περιοχή της Αθήνας, προς το σημείο που βρισκόμαστε. Βεβαίως αυτό όμως αλλάζει από στιγμή σε στιγμή. Δεν ξέρω πώς είναι η εικόνα ακριβώς πίσω από το συγκεκριμένο λόγο δηλαδή, αλλά από ό,τι βλέπουμε τώρα, θα το δείτε εσείς την εικόνα του, τα καναντέρ τα οποία κάνουν ρήψεις νερού στο συγκεκριμένο σημείο, κάτι το οποίο μας οδηγεί, Μαργαρίτα, να περάνουμε ότι η κυρίως αιστεία της φωτιάς είναι αυτή η συγκεκριμένη που παρακολουθούμε και εμείς, η οποία δεν είναι αρκετά μεγάλη, είναι όμως πολύ κοντά στο νικητικό ιστό, κάτι όμως το οποίο μας βοηθάει να συμπεράνουμε ότι για να κάνουν ρήψεις σε καναντέρ στο συγκεκριμένο σημείο, αυτό σημαίνει ότι εδώ βρίσκεται το πρόβλημα και όχι από την πίσω μεριά του λόφου όπου βρίσκεται και η χωματερή. Άρα προσπαθούν να προστατεύσουν την κατοικημένη περιοχή, Σωτήρη. Ακριβώς, Μαργαρίτα, πάντα για τους πυροσβέστες σε αντίστοιχες περιπτώσεις η προτεραιότητά τους είναι, όπως πολύ σωστά είπε και εσύ, να προστατεύσουν τις κατοικημένες περιοχές. Να σου πω ότι συνεχίζει και η συγκεκριμένη θύρα φωτιάς από το σημείο που βρισκόμαστε. Δεν βλέπουμε τα επίκεντρα, μέσα στα 10 οχήματα που πιάνε πυροσβέστες και το πεζοφόρο. Τμήμα βλέπουμε μόνο τα καναντέρ. Έτσι όπως κοιτάμε, βλέπουμε δύο. Η μία είναι αυτή που σας δείχνει ο Παναγιώτης ο Σαγκούρης και η άλλη λίγο πιο αριστερά, πίσω από το συγκεκριμένο λόφο, τρεις αιστείες μάλλον στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν θα σβήσει αρκετά εύκολα η συγκεκριμένη φωτιά μου, Μαργαρίτα. Δεν είναι όμως αρκετά μεγάλο το μέτωπο και αυτό είναι θετικό. Χρειάζεται όμως διαρκής προσοχή και να ενταθούν οι πυροσβεστικές προσπάθειες, καθώς όπως είδαμε και από την εικόνα μας πριν, βρισκόμαστε σε απόσταση
μικρότερο 300 μέτρων από την μεγαλύτερη αιστεία της πυρκαγιάς. Μαργαρίτα. Ωραία, Σωτήρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σου. Αυτές ήταν οι εξελίξεις στο Καματερό. Φωτιά έχει ξεσπάσει πολύ κοντά στην κατοικημένη περιοχή και η πυροσβεστική προσπαθεί από τον αέρα με τα κασκαντέρ να σβήσει την φωτιά. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και τη σύνδεση που είχαμε με τον Σωτήρη Σκουλούδη που βρίσκεται στο Καματερό, όπου έχει ξεσπάσει φωτιά. Πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα στο ζούγκλα.gr. Συμβόλαιο θανάτου 300.000 ευρώ. Πώς στήθηκε η μαφιόζικη εκτέλεση του Βαρόνου των αλβανικών μέσων ενημέρωσης. Μέσα στο ζούγκλα.gr θα βρείτε και φωτογραφίες ντοκουμέντο. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο τώρα θα δούμε από τον καύσωνα στις καταιγίδες. Ραγδαία επιδείνωση του καιρού σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Ο καιρός κάνει τερτύπια και παρόλο που είναι καλοκαίρι, μάλλον προτιμάει να το γυρίσει στο φθινόπωρο. Πάμε στο τρίτο πρωτοσέλιδο για να δούμε πώς βρήκε τον πελάτη, κατήγγειλε φαινόμενα διαφθοράς και της κόβουν το μισθό. Αυτά μάλλον μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Θα δείτε όλο το ρεπορτάζ στο ζούγκλα.gr, αλλά και άλλες ειδήσεις που σίγουρα θα σας ενδιαφέρουν. Συνεχίζουμε τώρα. Καθώς σοβαρά προβλήματα προέκυψαν σε περιοχές της χώρας, μόλις με τον πρώτο καύσωνα, καθώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες σε τρία μέτωπα, στη Λάρισα, τη Λαμία και την Κορινθία. Το πιο σοβαρό μέτωπο ήταν χθες αυτό στο Γαλατάκι Κορινθίας, έξω από τα λουτρά της ωραίας Ελένης. Να δούμε το ρεπορτάζ. Thank you.
Όχι, Βασίλη, δεν είναι τίποτα. Βοήθα λίγο! Πάμε εκεί στον δρόμο, κάτω, κάτω, κάτω. Έλα, δεν ξέρω, είπα, μωρέ, μαλάκα, κάτω, πάει. Ήδη βλέπουμε στο βάθος καίγεται σπίτι, είναι ένα, δύο, τρία σπίτια, τα οποία καίγονται ολοσχερός. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι έχουν ειδοποιηθεί τα αεροπλάνα, έχουμε ενημερωθεί ότι θα έρθουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο και δεν έχει φανεί τίποτα ακόμα. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Τι έχει πάει κάτω στο χωριό. Κατευθύνεται προς το χωριό, κατευθύνεται προς τα Λουτρά και ενδιάμεσα. Στο λιοτρίβι του Μάρκελου. Ναι. Προς τα εκεί κατευθύνεται. Έχει φτάσει, έχει όχι. Εκεί δεν έχει φτάσει ακόμα. Βλέπω όμως ότι εδώ μέσα 3-4 σπίτια ένα καίγεται ολοσχερό στο βάθος. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πιστεύω ότι το συντομότερο να έρθουν αεροσκάφη. Ο Δήμος έχει έρθει με κινητοποιηθεί με όλες τις εθελοντικές ομάδες. Η κατάσταση όμως λόγω και των δυνατών ανέμων είναι πολύ δύσκολη. Τώρα Βασίλη στα αεροπλάνα, άντε. Ναι, πάμε, κύριε σου. Και όχι μόνο, είναι τέσσερα σπίτια που καίγονται. Δεν καίγονται, ρε μελέτη. Ρε μαλάκα, υπάρχει φωτιά μέσα, ρε. Πάει το σπίτι ο Λοσχερός, μάνακα. Μερσεντές είναι. Ήτανε, θα λέει. Ήτανε. Όχι, δεν είναι Μερσεντές. Πω, πω. Στο γαράζ, ε. Πετρόπουλος! Πετρόπουλος! Κάλα με τα παγίου κάτω! Πετρόπουλος με τα παγίου κάτω! Α, ότι κοίτα να φορέσεις. Από εδώ πέρα στο ασφαλή δεν γίνεται μέσα. Από μπροστά δεν μπορούμε να περάσουμε. Η πρώτη φέτος του καλοκαιριού έχουν καεί και σπίτια και αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν πάρα πολλά σπίτια. Επιπτυσίες και ελιές αλλά και το παρακείμενο δάσους. Υπάρχουν δύο αεροπλάνα αυτή τη στιγμή και ένα ελικόπτερο που δίνουν τη μάχη μαζί με πολλές πυροσβεστικές δυνάμεις από την περιοχή και ιδιαίτερα εθελοντές που έχουν έρθει και αυτοί εδώ να δώσουν και αυτή τη μάχη για να σβήσει αυτή η φωτιά. Έχουν έρθει οχήματα του Δήμου. Όλα τα οχήματα του Δήμου είναι εδώ. Είναι ο αντιδήμαρχος, ο Καταστράφηκαν σπίτια και χάθηκαν περιουσίες στην Κόρινθο από τις χθεσινές φωτιές. Να δούμε τι θα γίνει με τη φωτιά που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στο Καματερό. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον καιρό, καθώς υψηλές θερμοκρασίες αλλά και πιθανότητα ισχυρών καταιγίδων, ανέμους με εντάσεις και χαλαζοπτώσεις αναμένεται. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής,
Υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, οι οποίες θα συνοδεύονται από χαλάζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική και από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια θα στραφούν σε βόρειους στα πελάγι 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Να δούμε το βίντεο. Είδαμε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι, χαλαζοπτώσεις αναμένονται όπως είπαμε και πριν. Να δούμε τι τελικά θα αποφασίσει να κάνει αυτός ο καιρός, ενώ κοντεύουμε στο τέλος Ιουνίου. Συνεχίζουμε τώρα σε άλλο θέμα, καθώς ο Αντώνης Σαμαράς ισχυρίζεται ότι η Αθήνα δεν θέλει τρίτο πακέτο βοήθειας. Αυτός είναι και ο τίτλος αποσπάσματος συνέντευξης του Πρωθυπουργού στην ηλεκτρονική έδωση της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένει ότι η χώρα του θα αφήσει πίσω της την ύφεση και σε ό,τι αφορά την απομείωση του χρέους, βλέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργός πρόοδο. Αυτό εξακολουθεί να σημαίνει δουλειά για τη χώρα του. Αναφέρει στον πρόλογό της η εφημερίδα και συνεχίζει. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται, σύμφωνα με τα λόγια του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, μετά την λήξη των πληρωμών βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το έτος, τρίτο πακέτο βοήθειας. Δεν βλέπει για τα επόμενα δύο χρόνια κάποιο χρηματοδοτικό κενό, το οποίο θα καθιστούσε αναγκαία περαιτέρω δάνεια βοήθειας. Στηριζόμαστε στην ανάπτυξη της οικονομίας, υπογραμμίζει ο κύριος Σαμαράς και σύμφωνα με την εφημερίδα αναμένει ότι η χώρα του θα αφήσει πίσω της την ύφεση. Ο Αντώνης Σαμαράς αμφισβήτησε τις εκτιμήσεις του Δούνου του για χρηματοδοτικό κενό 12,5 δις ευρώ κατά τα επόμενα χρόνια. Δεν βλέπω ένα τέτοιο κενό, γιατί το έχουμε ήδη καλύψει σε μεγάλο βαθμό, δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς. Στο επόμενο θέμα, με αποδοκιμασίες των μελών του κινήματος «Δεν πληρώνω», αποχώρησε από το δικαστικό Μέγαρο Λαμίας ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Μαγκούφης, ο οποίος κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό διαδηλώτριας κατά τη διάρκεια ανοίγματος των διοδίων της Αγίας Τριάδας το 2011. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Οι δρόμοι ανήκουν στο λαό και όχι στο κεφάλαιο. Με αποδοκιμασίες των μελών του κινήματος «Δεν πληρώνω», αποχώρησε από το δικαστικό Μέγαρο Λαμίας ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Μαγκούφης, ο οποίος κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό διαδηλώτριας κατά την διάρκεια ανοίγματος των διοδίων της Αγίας Τριάδας το 2011. Ενώ γινόταν μια κινητοποίηση στα διόδια της Αγίας Τριάδας του Μόλου, πέρασε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μαγκούφης, ο οποίος ήταν και ο εισηγητής της τροπολογίας ΡΕΠΑ, της τροπολογίας εκείνης που έλεγε ότι η άρνηση πληρωμής διοδίων καθιστούσε παράβαση του κώδικα δικής κυκλοφορίας. Μια εξωφρενική τροπολογία που τη λέμε ντροπολογία εμείς κιόλας. Λοιπόν, ο βουλευτής δεν το ξέραμε, ήταν οι συναγωνιστές μας εκεί, περνούσαν ελεύθερα τα αυτοκίνητα, θέλησε να πληρώσει ντε και καλά διόδια. Οι συναγωνιστές του είπαν ότι αν θες να πληρώσει διόδια, πολύ ευχαρίστως να πας δεξιά, να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου και να πας στα γραφεία της εταιρείας να πληρώσει διόδια. Ο βουλευτής, παρόλο που είχε αυτή την εναλλακτική, ήθελε να προβοκάρει ουσιαστικά τους συναγωνιστές, οι οποίοι ευτυχώς, εκπαιδευμένοι όντες, δεν υπέκυψαν στην προβοκάτσια αυτή. Και ο βουλευτής, πλέον εξοργισμένος, όταν είδε ότι τα σχέδιά του δεν πετύχαναν, όρμησε στην συναγωνίστριά μας, την Σούλα Τηγαλάνη, η οποία ξυλοκοπήθηκε από αυτόν, της έσπασε ένα πλευρό, της δημιούργησε με το ταρακούνημα ζαλάδα, λιποθυμία, τάση προς αίμετο, στοιχεία δηλαδή εγκεφαλικής διάστησης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, πήγαμε και συναγωνιστές από την περιοχή της Θειότητας αλλά και από την περιοχή της Αθήνας, και οπότε ασκήθηκε μήνυση, έχουμε όλα τα χαρτιά τα σχετικά.
Και αυτό το οποίο λέμε είναι ότι κανένας βουλευτής καλυπτόμενος πίσω από βουλευτική ασυλία δεν θα μας κάνει να κάμψουμε το φρόνημά μας και να γίνουμε ουσιαστικά υπόδουλοι μέσα στον ίδιο μας τον τόπο. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ελεύθεροι και θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι να καταρριφθούν όλα τα διόδια παντού. Η υπόθεση ανεβλήθη για τις 26 Φεβρουαρίου του 2015 μετά από αίτημα της κυρίας Γαλάνη, αφού ο δικηγόρος του κινήματος δεν κατάφερε να παραβρεθεί στην Λαμία, ενώ δεν είχαν κληθεί και κάποιοι μάρτυρες. Ζητήσαμε αναβολή, γιατί είναι πολιτική η δίκη και οι δικοί μας οι μάρτυρες δεν είχαν κληθεί. Και θεωρούσαμε ότι δεν μπορεί με αυτούς τους λόγους να προχωρήσει η δίκη. Θα πρέπει να είναι αυτοκρατικά. Δεν πρόλαβε και ο δικηγόρος. Αυτό ήταν το ελάχιστο. Μόνοι μας μπορούσαμε να αντιπροσωπεύσουμε το κίνημά μας. Απλά δεν είχαν κληθεί όλοι οι μάρτυρες. Εισαγγελέα, αυτό είπατε, ότι ναι, θέλετε να έχει μαζί σας το δικηγόρο. Θέλουμε και το δικηγόρο μας και θέλουμε και τους μάρτυρες όλους που ήταν εκείνο το βράδυ στο συμβάν και δεν έχουν κληθεί με κλήτευμα. Και το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να πούμε στον κύριο Μαγκούφη, αν όχι ότι είναι γελίο, να ζητάει να απαιτεί συγγνώμη, ένα 80 άντρας, να δέρνει μια γυναίκα ένα 50 και να απαιτεί και συγγνώμη. Λέει ότι ήταν σε άμυνα. Λέει ότι ήταν σε άμυνα. Σε άμυνα δεν είναι ποτέ. Όχι από εσάς προσωπικά, ότι έγινε επεισόδιο, όλα τα μέλη προσπαθήσαμε. Και μέχρι να έρθουν τα υπόλοιπα μέλη να με βοηθήσουν, με είχε βουτήξει από το γιακά και μου είχε σπάσει τα παΐδια επάνω στον γκισέ. Και πάνω στο αυτοκίνητό του. Εγώ νοσηλεύτηκα με κακώσεις στον Αφιένα, με σπασμένο πλευρό, με λιποθυμικές τάσεις, με άδεια από τη δουλειά και όλα αυτά γίνανε σε δημόσιο νοσοκομείο. Το μόνο που αισθάνομαι για αυτόν τον άνθρωπο είναι αγανάκτηση. Γιατί ένας ψιλοδαρμός εξακολουθεί για μένα να είναι ένας βιασμός. Και θέλω έτσι να αντιμετωπιστεί. Να μην μας κοροϊδεύουν αυτοί οι οποίοι μέχρι χθες μας καβαλούσανε. Πρέπει να ξεσηκωθούμε όλοι. Αρκετά. Γι' αυτό ήθελα αναβολή. Από τη Λαμία, κύριε. Από Λαμία, από Μόλο είμαι. Και πιστεύω ότι τα διόδια στο Μόλο είναι τελείως παράνομα. Πρέπει να ξεσηκωθούμε όλοι, μα όλοι οι Λαμιώτες να φύγουν. Και δεν είναι μόνο τα διόδια αυτή τη στιγμή που μας πνίγουν. Είναι το ξεπούλημα του Σπερχιού, είναι το ξεπούλημα των ιαματικών πηγών, είναι το ξεπούλημα των παραλιών, είναι η ΔΕΗ που αυξάνεται κάθε μέρα. Είναι τόσα πολλά προβλήματα και εδώ είμαστε 10 άτομα, εκ των οποίων οι 9 έχουν έρθει από Αθήνα για συμπαράσταση. Οι υπόλοιποι κοιμόμαστε στον καναπέ ακόμη. Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ισχυρίζεται ότι βρέθηκε πρωταγωνιστής σε ένα επεισόδιο μόνο και μόνο επειδή ήθελε να πληρώσει το αντίτιμο των διοδίων. Σε δηλώσεις του στο Σταρ Κεντρικής Ελλάδας κάνει λόγο για αυτοάμυνα και διαψεύδει τα μέλη του κινήματος. Σας είδαμε ότι ανασχετίσατε με την αναβολή. Κοιτάξτε, βρίσκομαι και στο εξωτερικό και τον έρχεται κανένας από το εξωτερικό εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι κόπος, είναι έξοδα και το καθεξής. Τι είχε συμβεί ακριβώς εκείνη την ημέρα? Καταρχήν να πω ότι την αναβολή την ζήτησε η κυρία Γαλάνη, έτσι, η πλευρά της κυρίας Γαλάνης. Εν πάση περιπτώσει, εκείνη την ημέρα εγώ ήθελα να πληρώσω. Καταρχήν πήγε να πληρώσει ο οδηγός, έτσι, το αντίτιμο των διοδίων. Ως έχουμε χρέος, ως νομοταγής πολίτες και σύμφωνα με τους νόμους της ελληνικής πολιτείας. Εμποδίστηκε ο οδηγός από την κυρία Γαλάνη, επανειλημμένα. Στη συνέχεια κατέβηκα εγώ. Από την πίσω πλευρά του οχήματος πήγα εκεί για να καταβάλω το αντίτιμο στην ταμεία των διοδίων. Ξανά η κυρία Γαλάνη με εμποδίζει εμένα, μου είπε για τους δικούς της αγώνες και της λέω ότι όπως εσύ έχει αναφέρει το δικαίωμα να διαμαρτύρεστε, έτσι και εγώ έχω αναφέρει το δικαίωμα να πληρώσω. Έτσι. Και εκεί χάσατε δέχτηκα. Την ψυχραιμία σας, την όχι, σπρώξατε, όχι. Το τι ισχυρίζεται η κυρία Γαλάνη είναι δική της υπόθεση. Εγώ απλά πήγα να πληρώσω. Και τότε, στην προσπάθειά μου να πληρώσω, δέχτηκα την επίθεση της κυρίας Γαλάνη. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δέχτηκα επίθεση. Όχι, δεν αποτελεί μέρος του αξιακού μου συστήματος να μηνύει ούτως πολίτες. Σας αναγνωρίσαν, γιατί ήσασταν και ο εισηγητής στο συγκεκριμένο νομό. Όχι, εγώ είπα στον αστυνομικό ότι κακώς δεν πήραν μέτρα τάξης και να αποφεύγονται αυτά τα επεισόδια και μετά γίνει γνωστό. Εσείς ήσασταν ο εισηγητής στο νομοσχέδιο για τα διόδια. Όχι. Εγώ ήμουν ο εισηγητής στο νομοσχέδιο για που αφορά την λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αττική, στην Αθήνα. Λοιπόν, και εκεί ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Ρέπας τότε, κατέθεσε την τροπολογία για τα διόδια. Καμία σχέση η τροπολογία του κυρίου Υπουργού με μένα. Άλλωστε ο Υπουργός καταθέτει. Έτσι και όχι όπως λένε. Δεν σας αναγνώρισαν δηλαδή εκείνη την ώρα. Απλά όλο το σκηνικό έγινε γιατί εσείς θέλατε το αυτοκίνητό σας να πληρώσετε. Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει δεν με αφορά εμένα. Αν με γνώρισαν ή όχι, έτσι δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Και τι περιμένετε από τη δικαιοσύνη? Την αλήθεια. Προφανώς. Την αλήθεια. Την δικαίωση της αλήθειας. Ότι αυτοί σας επιτέθηκαν, τα μέλη του κινήματος δεν πληρώνουν και σε αυτό είμαι κατηγορηματικός.
ότι δέχτηκα την επίθεση της κυρίας Γαλάνη, έτσι, η οποία με έσπρωξε και στην προσπάθειά μου να αποφύγω το δικό της το σπρώξιμο, δέχτηκα το χτύπημα εδώ ακριβώς, σε αυτό το σημείο, με το κοντάρι της, με το κρατούσε με το χέρι της και τότε την έπιασα από αυτήν την πλευρά, δηλαδή από την πλευρά εδώ, σε αυτό ακριβώς, ας πούμε, το μέρος έπιασα. Γιατί μπορώ να δέχομαι και ένα δεύτερο χτύπημα. Στον οφθαλμό, γιατί όχι. Έτσι δεν είναι. Και τι πρέπει να ισχύει εδώ. Αντί να ζητήσουν και συγγνώμη για τη στάση τους. Άμυνα, δηλαδή. Για τη στάση τους. Εδώ ισχύει αυτό που λέει ο ελληνικός λαός στην παροιμία. Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν για το βόδι. Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι επειδή ήσασταν βουλευτής τότε, πιστεύετε ότι δεν θα δικαστείτε και ότι τώρα δεν είστε και έφτασε στο ακροατήριο υπόθεση. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα λειτουργώ με το αξιακό μου σύστημα ως πολίτης. Ως πολίτης νομοταγής. Ως πολίτης που έχω δώσει μάχες, αγώνες για τα δικαιώματα των πολιτών. Η κοινωνική μου αγώνιση είναι γνωστή. Υπήρξα μαχητικός και όλος ο βίος και η πολιτεία μου είναι κρυστάλλινος. Η ταυτότητα του Χρήστου Μαγκόφη, η σημαία μου, λέγεται αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Καταλαβαίνετε. Και όχι μόνο σαν πολίτης όφυλα να πράξω τα νόμιμα, αυτά που ορίζει ο νόμος, δηλαδή την πληρωμή του αντιτίμου. Πολύ δε περισσότερο σαν βουλευτής. Έτσι. Πληρώνουν οι βουλευτές διόδια. Θα σας απαντήσω. Οι βουλευτές, όταν υπήρχαν τα παλιά κρατικά διόδια, τότε είχαν απαλλαγή. Από την στιγμή που περάσαν τα διόδια και σε ιδιωτικές εταιρείες πληρώνουν. Και έχω και τα παραστατικά. Κάθε φορά που περνάω από τα διόδια, πληρώνω. Καταλαβαίνετε. Τι να σας πω τώρα. Δηλαδή, εδώ πρόκειται για μια διαστροφή της πραγματικότητας, μια προσπάθεια εκ μέρους της άλλης πλευράς να αλλάξει την πραγματικότητα. Αλλά αυτά θα τα αποδείξει το δικαστήριο. Τον Φεβρουάριο λοιπόν αναμένεται η δίκη για την υπόθεση του κύριου Μαγκούφα που κατηγορείται για ξυλοδαρμό διαδηλώτριας και θα αλλάξουμε κλίμα και θα πάμε στο τομέα των διεθνών εξελίξεων. Σοκ προκαλούν οι εικόνες ενός μικρού αγοριού να βρίσκεται αλυσοδεμένο σε μπαλκόνι στην πόλη Χάλαπα στο νοτιοανατολικό τμήμα του Μεξικού. Αξιωματικοί της αστυνομίας εισέβαλαν στο σπίτι της οικογένειας μετά από τις φωτογραφίες που τράβηξαν γείτονες που στη συνέχεια δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τους γείτονες, η μητέρα του αγοριού έδεσε το γιο της στα αγκυκλειδώματα, ενώ ο πατέρας παρακολουθούσε. Τι να πει κανείς για αυτή την είδηση. Μόνο γονείς δεν μπορούν να λέγονται αυτοί οι άνθρωποι. Θα συνεχίσουμε τώρα και με αφορμή την 100η επέτειο από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώθηκαν στην πύλη Μένεν για να τιμήσουν τους πεσόντες. Η πύλη Μένεν είναι ένα μνημείο αφιερωμένο σε 50.000 Βρετανούς στρατιώτες και στρατιώτες της Κοινοπολιτείας που σκοτώθηκαν στη μάχη του Ύπρ. Να δούμε το ρεπορτάζ. Τους πεσόντες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τίμησαν από το Βέλγιο οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αφορμή την 100η επέτειο από το ξέσπασμα του πολέμου, συγκεντρώθηκαν στην πύλη Μένεν, ένα μνημείο για 50.000 Βρετανούς στρατιώτες και στρατιώτες της Κοινοπολιτείας που σκοτώθηκαν στη μάχη του Ύπρ. Σε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο, οι ηγέτες δόρισαν ένα παγκάκι με χαραγμένη τη λέξη ειρήνη σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαλπικτής έπαιξε το Last Post, ένα προσκλητήριο σύμβολο της συμφιλίωσης μεταξύ των πρώην αντίπαλων κρατών. Το σάλπισμα ακούγεται καθημερινά στην πύλη από το 1928, με εξαίρεση τα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Την τελετή μνήμης θα ακολουθήσει η Σύνοδος Κορυφής, όπου αναμένεται να κυριαρχήσει το θέμα της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αυτό το σημείο θα συνδεθούμε ξανά με τον ρεπόρτερ μας Σωτήρη Σκουλούδη που βρίσκεται στο Καματερό που έχει ξεσπάσει φωτιά. Σωτήρη. Μαργαρίτα, η εικόνα είναι εμφανώς καλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη μας σύνδεση. Ακόμα όμως οι πυροσβέστες δεν έχουν θέσει υποέλεγχο την πυρκαγιά και το λέω αυτό καθώς ενώ μέχρι πριν από λίγα λεπτά ήταν ελάχιστη, ήταν πολύ λίγη και η κατή που βλέπαμε. Τώρα, όπως θα βρίσκεται στην εικόνα μας, λόγω των αναζωπηρώσεων και των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν εδώ στην περιοχή, δημιουργήθηκε μια εστία φωτιάς πολύ κοντά στο σημείο που βρισκόταν η κυρίως εστία μέχρι πριν από λίγο. Το ανησυχητικό στο συγκεκριμένο σημείο είναι ότι, όπως βλέπετε και στην εικόνα μας, υπάρχουν πολλά δέντρα στο συγκεκριμένο σημείο. Τελευταία φορά τα νεαρά μέσα έκαναν ρήψη πριν από 10 λεπτά. Δεν ξέρω αν αποσύρθηκαν ή αν θα επανέλθουν. Πάντως, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη
θα πρέπει να υπάρχει ακόμα μεγάλη προσοχή στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς εκεί που λέγαμε ότι, ότι τελειώσαμε και δεν επεκτάθηκε η φωτιά, βλέπουμε ότι η συγκεκριμένη αναζωοφύρωση που σας δείχνει ο Παναγιώτης ο Σαγκούρης μπορεί να αποβεί ακόμα πιο επικίνδυνη. Ευτυχώς δεν επικρατούν ιδιαίτερη άνεμη στην περιοχή, κάτι το οποίο αν συνέβαινε όπως μας έλεγαν προηγουμένως και από την πυροσβεστική, η κατάσταση θα ήταν πολύ πολύ πιο δύσκολη. Η ρήψη νερού Σωτήρη συνεχίζεται? Οι τελευταίες ερήψεις με τη Μαργαρίτα ήταν πριν από 10 περίπου λεπτά. Δεν ξέρω αν δόθηκε εντολή να αποσυρθούν τα ενέργεια μέσα, δηλαδή αν οι πυροσβέστες έκριναν ότι δεν χρειάζονται άλλες ρήψεις. Πάντως από την εικόνα που βλέπουμε εμείς εδώ, δηλαδή από τη συγκεκριμένη εστία κοντά σε κατάσταση περιοχή 300 μέτρα μακριά από τα σπίτια, δεν θα πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός, θα πρέπει να σβήσει και η τελευταία εστία, καθώς το επαναλαμβάνουμε, οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή μπορεί να προκαλέσουν νέες αναζωοποιώσεις και, και σε άλλα σημεία. Πάντως νομίζω ότι μέχρι στιγμής η κατάσταση έχει διαθήκη του κινδύνου και όταν λέω κινδύνου Μαργαρίτα εννοώ μια δημιουργία ενός μεγάλου μετόπου που θα απειλήσει άμεσα τα σπίτια που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Οι κάτοικοι Σωτήριοι εφησυχάστηκαν? Δεν θα έλεγα απόλυτα Μαργαρίτα ότι εφησυχάστηκαν, σίγουρα όμως η ανησυχία είναι πολύ μικρότερη. Άλλωστε εννοώ εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε ήταν αρκετές δεκάδες κατοίκων, έχουν αρχίσει και αποχωρούν σιγά σιγά. Αλλά θα το τονίσουμε αυτό για ακόμη μια φορά. Κοιτάξτε το πλάνο που σας θέλουμε. Είναι 300 μέτρα μακριά από, από τα σπίτια η συγκεκριμένη εστία. Και όπως πολύ σωστά είπε πριν ο κάτοικος, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή σου, όταν προλαβαίνει τη φωτιά στο ξεκίνημα, τη συγκεκριμένη εστία για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τη δίνει με μια κουταλιά νερό. Αν δεν την προλάβει, χρειάζεται λίμνες ολόκληρες. Και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εντείνουν οι πυροσβέστες τις προσπάθειές τους και τώρα βλέπω, θα σας το δείξει ο Παναγιώτης ο Σαγκούρης, ότι μικρές αναζωοποιώσεις έχουμε όχι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο πίσω από τα δέντρα όπως εκεί που βλέπετε, αλλά και πίσω από, αλλά και πάνω στο βραχώδη λόφο. Προλίγου δεν υπήρχε καμία εστιακή, βλέπουμε όμως τώρα ακριβώς γιατί είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Θα ζουμάει τώρα ο Παναγιώτης ο Σαγκούρης και στο σημείο αυτό έχουμε αναζωοποιώσεις. Και ο κίνδυνος έγινε κυρίως στο γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά δέντρα στο συγκεκριμένο σημείο. Ακόμα μια αναζωοποίηση μας δείχνει εδώ ο περαστέρ μας, στο σημείο που θα σας δείξει πίσω από το συγκεκριμένο μικρό λόφο. Τα επιστημένα μας, Μαργαρίτα, καθώς πριν από λίγα λεπτά η μοναδική μικρή αιστεία ήταν η πρώτη που σας δείχναμε. Βλέπουμε χαρακτηριστικά όμως ότι η πυρκαγιά είναι κάτι το πάρα πάρα πολύ, ας πούμε, το οποίο όρος ύπουλο. Νεαίρες ρήψεις δεν έχουμε πλέον εδώ και ένα τέταρτο. Ας ελπίσουμε ότι οι πυροσβέστες θα κατορθώσουν πολύ σύντομα να έχουν υποπλήρη έλεγχο την πυρκαγιά. Το δελτίο καιρού όμως λέει, Σωτήρη, ότι αναμένονται ισχυροί άνεμοι. Οπότε λογικά θα πρέπει η πυροσβεστική να επιστρέψει στην περιοχή. Να, ακριβώς, κάτι βλέπουμε. Ακριβώς. Μαργαρίτα, τώρα που το λέγαμε, βλέπουμε το καναντέρ το οποίο πετάει πάνω από το συγκεκριμένο σημείο. Δεν κάνει ρήψη, προφανώς δύο καναντέρ. Προφανώς θα κάνουν τον αναγκαίο αέριο ελιγμό προκειμένου να γυρίσουμε και να κάνουν τη ρήψη όσο πιο αποτελεσματική γίνεται. Να σε ρωτήσω, Σωτήρη, όση ώρα είσαι εκεί, ο δήμαρχος της περιοχής έχει βρεθεί στο σημείο ή όχι? Όχι, τουλάχιστον στο σημείο που βρισκόμαστε εμείς, δεν ξέρουμε αν βρίσκεται σε κάποιο άλλο σημείο ή αν έχουν κινητοποιηθεί, μια και κάνετε αυτή την ερώτηση, αν έχουν κινητοποιηθεί, αν έχει κινητοποιηθεί και η δημοτική αρχή. Από το σημείο που βρισκόμαστε μόνο στους πυροσβέστες βλέπουμε. Ακούσαμε προηγουμένως και τις καταγγελίες. Ναι, οι κάτοικοι φαίνεται ότι είναι δυσαρεστημένοι από τον δήμαρχο και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ακριβώς, Μαργαρίτα, όσον αφορά δηλαδή την πολιτική τους για το συγκεκριμένο λόφνα, πολύ όμορφο κομμάτι του κομματερού, στο όριο της Αθήνας, ακριβώς από πίσω, όπως είπαμε, βρίσκονται τα λιώσια και ο Ασπρόπυργος. Πολύ σωστή επισήμανσή σου ότι αν η φωτιά, γινόταν επέκταση της φωτιάς στη χωματερή που βρίσκεται από πίσω, η κατάσταση ίσως να ήταν πολύ πολύ πιο δύσκολη και επικίνδυνη. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται ευτυχώς να συμβαίνει. Όμως οι αναζωοποιώσεις, τώρα θα σας δείχνω περαιτέρω μας το καναντέρ, οι αναζωοποιώσεις στο συγκεκριμένο σημείο είναι συνεχείς. Βλέπουμε και κάποιους κατοίκους οι οποίοι θυσιάζουν στο συγκεκριμένο σημείο. Από το σημείο που βρισκόμαστε δεν βλέπουμε τις πυροσβέστες που τα πήγαινε μέσα, γιατί φανώς επικοινωνούν από άλλα σημεία. Μαργαρίτα, θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να ξανασυνδεθούμε.
και ότι Σωτήρη, βλέπουμε και έναν κάτοικο στη Χαράδρα, μέσα στη Χαράδρα. Ναι. Ακριβώς αυτό που λέγαμε, Μαργαρίτα, ότι κάτοικοι πλησιάζουν στο συγκεκριμένο σημείο, με σκοπό προφανώς να βοηθήσουν και αυτοί όσο μπορούσε που κοιτάζει τη φωτιά. Θα επισημάνουν όμως στο σημείο αυτό ότι αυτό που κάνουν συγκεκριμένοι κάτοικοι είναι το λιγότερο αφελές, το περισσότερο επικίνδυνο. Και το λέω αυτό που μεγαλύτερα πέραν των προφανών λόγων, ότι δεν είναι έμπειροι, μπορεί να περικυκλωθούν από τη φωτιά, μπορεί να συμβεί κάποιο δυσάρεστο γεγονός, αλλά επίσης είναι και πολύ επικίνδυνο από την άποψη ότι, ότι τα ενέργεια μέσα τα οποία κάνουν ρήψη νερού μπορεί να τραυματίσουμε κάποιον από τους κατοίκους οι οποίοι βρίσκονται εκεί. Φυσικά. Ή μπορεί όταν δούμε κατοίκους να, άμα το προσέξει ο πλήθος, να αποφασίσει να μην κάνει ρήψη μακριμένου, να μην τραυματίσει τον άνθρωπο, καθώς είναι η ρήψη αυτή είναι, έχει αρκετά μεγάλη δύναμη και μπορεί να τραυματίσει άνθρωπο, και γι' αυτό καλό είναι οι κάτοικοι και οι πολίτες σε τέτοιες περιπτώσεις να συνεργάζονται με τις που θέλουν να βοηθήσουν, να πάντα να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τις πυροσβεστικές αρχές και να μην δρουν κατά βούληση όπως οι συγκεκριμένοι πολίτες, οι οποίοι για καλό βεβαίως βρίσκονται. Μόλις τώρα είδαμε και τη ρήψη, Σωτήρη, ακριβώς, του νερού, αλλά στο σημείο εκείνο ακριβώς βρίσκονταν και οι άνθρωποι, οι κάτοικοι. Θα δούμε ακόμα μια ρήψη από το Καναντέρ. Λίγα μέτρα πιο πέρα βρίσκονται οι κάτοικοι. Ήταν, Μαργαρίτα, ακριβώς αυτό που λέγαμε. Δεν θα πρέπει πολύ να μοιάζουν τις αιστείες. Μπορεί να θέλουν να βοηθήσουν, αλλά ουσιαστικά δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής και θέτουν και τον εαυτό τους σε μεγάλο κίνδυνο. Να σου πω, έχει μια προσωπική εμπειρία. Έχει τύχει να βρεθώ σε πυρκαγιά σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο που έκανε ρήψη το Καναντέρ. Και πραγματικά το, όχι ακριβώς από κάτω, μπορεί να ήταν πιο δυσάρεστη κατάσταση για μένα, είναι ακριβώς από κάτω. Πάντως είναι αρκετά δυσάρεστο και επικίνδυνο, και γι' αυτό το λόγο ίσως θα πρέπει να, δεν βλέπουμε πουθενά αστυνομία στο σημείο, ίσως θα πρέπει να αποκλεισούν κάποιοι δρόμοι, αλλά και να επισημανθεί στους πολίτες να μην πλησιάζουν τη συγκεκριμένη αιστεία. Η αστυνομία δεν έχει ειδοποιηθεί ή απλά δεν βρίσκεται στο σημείο? Μεγαλύτερα εκτιμώ ότι η αστυνομία σίγουρα έχει ειδοποιηθεί και θα έχει λάβει κάποια μέτρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων. Βεβαίως, στο συγκεκριμένο σημείο όμως δεν βρίσκονται αστυνομικοί. Καλό θα ήταν βεβαίως να υπάρχουν και εδώ αστυνομικοί, οι οποίοι ουσιαστικά να κατευθύνουν ή να απαγορεύουν στον κόσμο να πλησιάζει προς τη συγκεκριμένη αιστεία. Μαζί παρακολουθήσαμε και πολύ σωστά επεσήμανες ότι πολίτες βρίσκονται εκεί που κάνουν ρήψη τα Καναντέρ και το ελικόπτερο, τώρα θα το δούμε σε πολύ λίγο. Κάτι που μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο. Βλέπουμε όμως και πόσο αποτελεσματικές είναι οι ρήψεις. Άμα προσέξουμε το μέγεθος, την πυκνότητα του καπνού ήταν πολύ πιο μεγάλη πριν από τις δύο συγκεκριμένες ρήψεις. Βλέπουμε πόσο αποτελεσματικά είναι τα ενέργεια μέσα. Σε λίγο θα έχουμε και μια ρήψη από το ελικόπτερο. Εμείς θα τονίσουμε, Μαργαρίτα, ότι δεν πρέπει να υπάρχει δυσκασμός, καθώς εκεί που λέγαμε πριν από περίπου 20 λεπτά ότι η φωτιά τελείωσε, ξεκίνησαν και πάλι οι αναζωπηρώσεις, επανήλθαν και τα εναέρια μέσα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επεκταθεί φωτιά στη συστάδα των δέντρων που βλέπουμε, γιατί αν επεκταθεί στο συγκεκριμένο σημείο, πλέον αυτό που θα χωρίζει το πύρινο μέτωπο, το πολύ μικρό πύρινο μέτωπο, αν δημιουργηθεί, δεν υπάρχει τώρα πύρινο μέτωπο, μην κινδυνολογούμε, από τα σπίτια θα είναι λίγες δεκάδες μέτρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε πάλι μαζί σου. Ελπίζουμε όμως η έκβαση της φωτιάς να είναι θετική και να περιοριστεί πολύ σύντομα, για να προλάβουμε και τον αέρα που αναμένεται να έρθει μέχρι το απόγευμα. Αυτά ήταν τα νέα από το Καματερό, από τη φωτιά που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη. Εκεί ήταν ο ρεπόρτερ μας Σωτήρης Κουλούδης και αν χρειαστεί θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του. Θα συνεχίσουμε τώρα για να επιστρέψουμε στην Ευρώπη και στο αφιέρωμα που έχει γίνει για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς το σχετικό ρεπορτάζ του Euronews για το τι έγινε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης είναι πολύ ενδιαφέρον. Για να το δούμε. Καλώς ήλθατε στην ειδική εκπομπή του Euronews για τα 100 χρόνια από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλοι μάθαμε από τα βιβλία της ιστορίας του σχολείου ότι ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε από τη δολοφονία ενός αρχιδούκα στο Σεράγεβο. Το σημείο της δολοφονίας βρίσκεται ακριβώς από πίσω μου. Από τότε πέρασαν 100 χρόνια, τα οποία σημάδεψαν την πόλη. Η Αυστρο-Ουγγαρία κατέλαβε τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη το 1878. Τον Ιούνιο του 1914 ο αρχιδούκας της Αυστρίας, Φραγκίσκος Φερδινάνδος,
που επισκέπτεται το Σεράγεβο δολοφονείται από τον νεαρό Σερβοβόσνιο Γκαβρίλο Πρίντσιπ. Η Αυστρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία, εξαπολύοντας κατηγορίες ότι βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος μόλις είχε ξεκινήσει. Πριν από 30 χρόνια το Σεράγεβο βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής. Φιλοξένησε τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στιγμές δόξας για την ενωμένη ακόμα Γιουγκοσλαβία. Το 70% των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων καταστράφηκαν από τον πόλεμο που ακολούθησε, όπως αυτό το τελεφερίκ που μετέφερε τους κατοίκους του Σεράγεβο στο βουνό κάθε Σαββατοκύριακο. Ο υπεύθυνος της τοπικής Ολυμπιακής Επιτροπής θυμάται με νοσταλγία τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι άνθρωποι ήταν ευτυχισμένοι. Όλα ήταν ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο. Όλοι ήταν υπερήφανοι που αποτελούσαν μέρος του Ολυμπιακού κινήματος. Ήταν κάτι πολύ μεγάλο για μια σοσιαλιστική χώρα. Νομίζω ότι ακόμα επωφελούμαστε των Ολυμπιακών Αγώνων γιατί είναι πολλοί οι τουρίστες που μας επισκέπτονται. Οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Σεράγεβο ήταν οι πρώτοι που έγιναν σε σοσιαλιστική χώρα. Ποιος θα φανταζόταν τότε ότι 8 χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς το Σεράγεβο θα γινόταν η σκηνή ενός δολοφονικού πολέμου? Η πρωτεύουσα της Βοσνίας υπέστη τη μεγαλύτερη πολιορκία στη μοντέρνα ιστορία. Μέσα σε αυτή την τραγωδία γεννήθηκε ένας ήρωας, ο Σέρβος στρατηγός Γιώβαν Ντίβιακ, που εγκατέλειψε τον Ιουγκοσλαβικό στρατό και υπερασπίστηκε το πολιορκημένο από τους Σέρβους του Μπλάντι Τσεράγεβο από το 1992 στο 1995. Για τους Βόσνιους ήρωας, για τους Σέρβους καταζητούμενος για εγκλήματα πολέμου. Δεν είχαμε βαρύ οπλισμό, δεν είχαμε εξωτερική υποστήριξη, δεν είχαμε πυρομαχικά. Είχαμε ελλείψει σε πολύ στοιχειώδη πράγματα. Τα σερβικά στρατεύματα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μας κάνουν να ζούμε μέσα στο φόβο. Στις 4 Φεβρουαρίου του 1994 η παγκόσμια κοινότητα έμεινε άφωνη. Τα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν αντριχιαστικές εικόνες ακροτηριασμένων πτωμάτων. Η αγορά Μαρκάλε βομβαρδίστηκε την ώρα που εκατοντάδες άμαχοι έκαναν τα ψώνια τους. Ήταν μια μαζική δολοφονία που κόστησε τη ζωή 68 ανθρώπων. Παντού γύρω μου υπήρχαν νεκροί. Νόμιζα ότι επέζησα μόνο εγώ. Σηκώθηκα γιατί είχα σκύψει να πιάσω ένα λάχανο. Όσο ήμουν σκυμμένος, έγινε η έκρηξη. Όταν σηκώθηκα, όλοι ήταν στη γη, λέει ένας από τους επιζώντες. Από τη δεκαετία του 90 και μετά, νεκροταφεία περικύκλωσαν το Σεράγεβο. Περισσότεροι από 11.000 νεκροί. Αυτή η πόλη ξεκίνησε τον προηγούμενο αιώνα με έναν πόλεμο και τελείωσε με έναν ακόμα. Θα θυμηθούμε τώρα, μένοντας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ποια ήταν η στάση της Ελλάδας τότε. Για να δούμε το βίντεο. Το 1914 βρίσκει την Ελλάδα σε κλίμα γενικής εφορίας. Χάρη στους νικηφόρους πολέμους του 1912 και 1913 έχει διπλασιαστεί η έκταση και ο πληθυσμός της. Ένα μέρος των εθνικών της πόθων έχει πραγματοποιηθεί. Η χώρα είναι έτοιμη να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να προχωρήσει ειρηνικά προς το μέλλον. Όμως ο διεθνής ορίζοντας σκοτεινιάζει και πολύ γρήγορα ξεσπά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Ελλάδα διχάζεται. Ο πρωθυπουργός Βενιζέλος θέλει να εισέλθει στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ. Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία. Αντίθετα, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος υποστηρίζει την αυστηρή ουδετερότητα. Η Βουλγαρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία τελικά τάσσονται με το μέρος των κεντρικών δυνάμεων, διεκδικώντας τη Μακεδονία και τα νησιά του Αιγαίου. Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει όλα όσα κέρδισε με πολύ κόπο και αίμα κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Στην Ευρώπη η εικόνα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική. Τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν, οι δύο παρατάξεις έχουν δημιουργηθεί
και αργά ή γρήγορα η Ελλάδα θα κληθεί να πάρει θέση σε αυτή την αντιπαράθεση. Με ένα βασιλιά φιλογερμανό και έναν πρωθυπουργό φίλο της Βρετανίας, το δίλημα θα είναι τεράστιο. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο παρατάσσονται από τη μία μεριά οι κεντρικές δυνάμεις, δηλαδή η Γερμανία και η Αυστρο-Ουγγαρία, στις οποίες προστίθενται αργότερα η Βουλγαρία και η Τουρκία, και από την άλλη μεριά η Γαλλία, η Αγγλία, η Ρωσία που αποτελούν την Αντάντ, και οι μικροί τους σύμμαχοι Σερβία και Μαυροβούνιο, στους οποίους προστίθενται διαδοχικά η Ιαπωνία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ελλάδα, η Κίνα και τέλος οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα αίτια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου οφείλονται στις οικονομικές συνθήκες της εποχής και στις επεκτατικές βλέψεις κάποιων κρατών που έχουν ως αποτέλεσμα την όξυνση του ανταγωνισμού μεταξύ τους. Ειδικότερα η οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας, οφειλόμενη στη ραγδαία εξέλιξη της βιομηχανίας της, οδηγεί σε όξυνση του ανταγωνισμού με την Αγγλία στην προσπάθεια και των δύο να εξασφαλίσουν το μονοπόλιο των διεθνών αγορών. Ταυτόχρονα, η γαλλική πολιτική της Ρεβάνς, δηλαδή η επιθυμία της Γαλλίας να αποκαταστήσει το χαμένο στο γαλλογερμανικό πόλεμο του 1870-71 γόητρό της και να ανακτήσει την Αλσατία και τη Λορένη, προκαλεί συνεχώς ένταση στις σχέσεις της με τη Γερμανία. Την ίδια εποχή, η Αυστρο-Ουγγαρία βρίσκεται σε ανταγωνισμό με τη Ρωσία σχετικά με την κυριαρχία στα Βαλκάνια. Μέσα σε αυτό το τεταμένο διεθνές κλίμα, αρκεί μία αφορμή για να εκραγεί ο πόλεμος, κάτι που δεν αργεί να συμβεί. Στις 28 Ιουνίου 1914, στο Σεράγεβο της Βοσνίας, που τότε ήταν επαρχία της Αυστρο-Ουγγαρίας, δολοφονείται ο αρχιδούκας διάδοχος της Αυστρίας Φερδινάνδος και η σύζυγός του, από έναν νεαρό Σέρβο σπουδαστή. Το γεγονός αυτό παρέχει στην Αυστρο-Ουγγαρία την ευκαιρία να ταπεινώσει τη Σερβία και να επιδιώξει να αυξήσει τη δική της επιρροή στα Βαλκάνια. Στέλνει λοιπόν στη Σερβία τελεσίγραφο, με το οποίο την καθιστά υπεύθυνη για τη δολοφονία και της θέτει απαράδεκτους όρους αποζημίωσης που η Σερβία αρνείται. Η Αυστρο-Ουγγαρία, έχοντας την υποστήριξη της Γερμανίας, διατάσσει γενική επιστράτευση. Κηρύσσει τον πόλεμο στις 28 Ιουλίου κατά της Σερβίας και βομβαρδίζει το Βελιγράδι. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ο πόλεμος γενικεύεται σε όλη σχεδόν την Ευρώπη. Ο Βενζέλης υποστηρίζει πως η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει τις συμμαχικές υποχρεώσεις απέναντι στη Σερβία και να τη συνδράμει στον πόλεμο με την Αυστρο-Ουγγαρία. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος όμως υποστηρίζει πως η ελληνοσερβική συνθήκη συμμαχίας του 1913 ισχύει μόνο σε βαλκανικό πλαίσιο και επομένως η Ελλάδα δεν έχει καμία υποχρέωση να συνδράμει τη Σερβία. Οι δυνάμεις των δύο συνασπισμών είναι ισοδύναμες. Οι δυτικοί σύμμαχοι διαθέτουν 170 μεραρχίες, ενώ οι κεντρικές δυνάμεις 150. Αλλά αρτιότερη η υλικοτεχνική υποδομή. Στο δυτικό μέτωπο, η επίθεση των Γερμανών κατά των Γάλλων, διαμέσου των εδαφών του Βελγίου, αποκρούεται στη μάχη του Μάρνη το Σεπτέμβριο από το γαλλικό στρατό, του οποίου προέστατε ο στρατηγός Ζόφ. Παράλληλα, οι Βέλγοι αντιστέκονται στη γραμμή του Ιζέρ. Στο ανατολικό μέτωπο, ο γερμανικός στρατός με επικεφαλής τον στρατάρχη Χίντεμπουργκ συντρίβει τους Ρώσους στη μάχη του Τάνεμπεργκ. Παράλληλα, τα σερβικά στρατεύματα αντιστέκονται στις αυστρο-ουγγρικές επιθέσεις. Η Τουρκία τάσεται υπέρ του γερμανικού συνασπισμού και κλείνει τα στενά του Ελίσποντο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος εξ αρχής επιδιώκει την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό των δυτικών συμμάχων. Η πεποίθηση του Βενιζέλου βασίζεται στο γεγονός πως θεωρεί ότι οι δυνάμεις αυτές μπορούν να εξασφαλίσουν στην Ελλάδα εδαφικά ανταλλάγματα, κυρίως στη Μικρά Ασία. Οι Αγγλογάλοι όμως,
προτιμώντας την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Τουρκίας, προτείνουν στην Ελλάδα να παραμείνει ουδέτερη και απορρίπτουν τις προτάσεις του Βενιζέλου. Σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν ένα ευρύτερο συνασπισμό στα Βαλκάνια, που θα ενώσει όλα τα βαλκανικά κράτη και την Τουρκία εναντίον των κεντρικών δυνάμεων. Ο Βενιζέλος θεωρεί πως τυχόν συμμετοχή της Βουλγαρίας στο συμμαχικό συνασπισμό πριν τη συμμετοχή της Ελλάδας θα αποβεί σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Γι' αυτό το λόγο, προκειμένου να προλάβει την είσοδο της Βουλγαρίας στο συμμαχικό συνασπισμό πριν την αντίστοιχη είσοδο της Ελλάδας, ο Βενιζέλος εμφανίζεται διατεθειμένος να παραχωρήσει στη Βουλγαρία την Καβάλα, έτσι ώστε να προσελκυθεί στο συμμαχικό συνασπισμό. Το σχέδιο των Δυτικών αποτυγχάνει και η Τουρκία πρώτα και μετά η Βουλγαρία εισέρχονται στον πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Η αιμονή του Βενιζέλου στον προσετερισμό της Αντάντ βασίζεται στο ότι η Ελλάδα περιβάλλεται από θάλασσα στα 3 από τα 4 σημεία του ορίζοντα. Μοιραία, το μέλλον της ταυτίζεται με αυτό της θαλασσοκράτηρας δύναμης, τίτλο που το 1914 αδιαφιλονίκητα κατέχει η Μεγάλη Βρετανία. Αν η Ελλάδα επιδιώξει τη φιλία και την υποστήριξη των κεντρικών αυτοκρατοριών, όπως πρεσβεύει μια μικρή ομάδα πολιτικών, τότε ολόκληρη η ακτογραμμή της θα βρεθεί εκτεθειμένη στο έλεος των πυροβόλων του στόλου της Αγγλίας. Επιπρόσθετα, μετά την είσοδο της Βουλγαρίας και της Τουρκίας στο πλευρό των κεντρικών δυνάμεων, η προσχώρηση στο συνασπισμό της Αντάντ είναι πιθανό να επιφέρει ικανοποίηση των εθνικών της διεκδικήσεων, γιατί η Ελλάδα διεκδικεί εδάφη στη Θράκη και τη Μικρά Ασία που ανήκουν στη Βουλγαρία και την Τουρκία. Ο εθνικός διχασμός, η σύγκρουση δηλαδή πρωθυπουργού και βασιλέα σχετικά με τη θέση της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν βέβαια κυρίως ένα ζήτημα που αφορούσε την εξωτερική πολιτική της χώρας. Ωστόσο, η σύγκρουση αυτή εικονογράφησε, θα μπορούσαμε να πούμε, και άλλα ευρύτερα ρήγματα και ασυνέχειες της ελληνικής κοινωνίας. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πίσω από το βενιζελικό στρατόπεδο στοιχήθηκαν οι νέες χώρες, οι οποίες είχαν εισέλθει στην Ελλάδα μετά τους νικηφόρους πολέμους του 12-13 και οι οποίες θεωρούσαν ότι η ουδετερόφιλη στάση του βασιλιά θα τις έθετε σε κίνδυνο, καθότι ενδεχομένως να άνοιγε το δρόμο σε μια νέα βουλγαρική επιδρομή στις περιοχές αυτές. Από την άλλη μεριά, θα μπορούσε ίσως να παρατηρηθεί ότι στρώματα μιας δυναμικής αστικής τάξης στοιχήθηκαν επίσης πίσω από το Βενιζέλο, καθώς και δυνάμεις εκείνες οι οποίες προωθούσαν, θα λέγαμε, έναν πιο εξωστρεφή εθνικισμό, σε αντίθεση με περισσότερο παραδοσιακά στρώματα της παλαιάς Ελλάδας, τα οποία επιζητούσαν ένα εθνικισμό κάπως πιο στενό με την έννοια της πτωχής πλην εντύμου Ελλάδος. Και οι πληθυσμοί αυτοί βρήκανε βέβαια καταφύγιο στον Κωνσταντινισμό. Στις αρχές του 1915 οι πολεμικές επιχειρήσεις σταθεροποιούνται κατά μήκος των γραμμών χρακωμάτων. Μέσα σε αυτή την κόλαση οι στρατιώτες θα περάσουν 3 χρόνια υπομένοντας στερήσεις και ασθένειες. Η Βουλγαρία προσχωρεί στο γερμανικό συνασπισμό και κηρύττει τον πόλεμο στη Σερβία. Η Ιταλία αλλάζει στρατόπεδο και προσχωρεί στην Αντάντ. Εντείνεται ο θαλάσσιος αποκλεισμός της Γερμανίας που αντιδρά με υποβρυχιακό πόλεμο. Η Αγγλία αποβιβάζει Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς στα Δαρδανέλια, ελπίζοντας να ευνηδιάσει τους Τούρκους. Στην Ελλάδα κορυφώνεται η διαφωνία μεταξύ του Πρωθυπουργού Βενιζέλου και του Βασιλιά Κωνσταντίνου. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος επιτάχυνε τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, στις οποίες καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο τύπος. Ο τύπος ανέλαβε την οργάνωση της έκφρασης της παράταξής του, τροφοδότησε τις συλλογικές φοβίες και διοχέτευσε την πολιτική κρίση σε επίπεδο κορυφής στην κοινή γνώμη. Στον εθνικιστικό λόγο που αναπτύσσεται στο βενιζελικό τύπο προβάλλεται η πολιτική της εξόδου από την ουδετερότητα ως εθνικά συμφέρουσα λύση αλλά και ως ένας πραγματιστικός στόχος, γιατί θα έφερνε την Ελλάδα στο πλευρό των παραδοσιακών φίλων και συμμάχων εναντίον των. Με αφορμή λοιπόν την 100η επέτειο από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είδαμε απόσπασμα από την εκπομπή «Εμείς οι Έλληνες» για το ποια ήταν η θέση της Ελλάδας τότε.
Συνεχίζουμε τώρα για τις δολοφονίες 4 πολιτών στο Εβραϊκό Μουσείο των Βρυξελών, για τις οποίες κατηγορείται ο 29χρονος Μεχντίνε Μους, που συνελήφθη στις 30 Μαΐου στη Μασσαλία και κρατείται από τις βελγικές αρχές με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Να δούμε το ρεπορτάζ. Στο Βέλγιο αποφάσισε να εκδώσει το γαλλικό δικαστήριο τον ύποπτο για τις δολοφονίες 4 πολιτών στο Εβραϊκό Μουσείο των Βρυξελών. Ο 29χρονος Μεχντίνε Μου συνελήφθη στις 30 Μαΐου στη Μασσαλία και κρατείται από τις βελγικές αρχές με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο κατηγορούμενος αρχικά δεν απεδέχθη την έκδοσή του, στη συνέχεια όμως με το σκεπτικό ότι μπορεί να δικαστεί στο Ισραήλ, από όπου κατάγονταν τα δύο από τα θύματά του, άλλαξε στάση. Ήθελε να δικαστεί στη Γαλλία. Σε περίπτωση όμως που τελικά δικαστεί στο Βέλγιο, έχει ζητήσει συγκεκριμένες εγγυήσεις, οι οποίες ακόμη δεν του έχουν δοθεί, δήλωσε ο συνηγορός του. Ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για τα αδικήματα της ληστείας, της βίαιης επίθεσης και του βανδαλισμού, ενώ έχει περάσει αρκετό καιρό κοντά στους αντάρτες Ισλαμιστές της Συρίας. Ο Νεμούς εντοπίστηκε από τις βελγικές αρχές σε σταθμό λεωφορείων της Μασσαλίας, έχοντας στις βαλίτσες του ένα καλάζνικοφ και τα ρούχα που φορούσε την ημέρα της επίθεσης. Στη βελγική πρωτεύουσα, δεκάδες πολίτες εβραϊκής καταγωγής συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων. Τη Συμφωνία Διασύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα υπογράψει στις 27 Ιουνίου ο νεοεκλεγής πρόεδρος της Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσένκο. Το Νοέμβριο, η επαναχώρηση του πρώην πρόεδρου της χώρας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς, από την υπογραφή της συμφωνίας, βύθισε τη χώρα στο χάος. Να δούμε το ρεπορτάζ του Euronews. Τη Συμφωνία Διασύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα υπογράψει στις 27 Ιουνίου ο νεοεκλεγής πρόεδρος της Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσένκο, λέγοντας χαρακτηριστικά. Στις 27 Ιουνίου θα υπογράψω τη συμφωνία, βάζοντας ένα τέλος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Η επαναχώρηση του πρώην Προέδρου της χώρας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς, από την υπογραφή της συμφωνίας, βύθισε την Ουκρανία στο χάος. Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Γιανουκόβιτς, δεχόμενος ασφυκτικές πιέσεις από τη Μόσχα, αρνήθηκε να υπογράψει την τελευταία στιγμή. Κρατώντας τις διπλωματικές ισορροπίες πάντως, παρευρέθη σε συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στο Βίλνιους της Λιθουανίας, υποστηρίζοντας πως η συμφωνία ίσως επιτευχθεί στο μέλλον. Πολιτικοί αναλυτές έκαναν λόγο για παρασκηνιακές κινήσεις Πούτιν που έδεσαν τα χέρια του Γιανουκόβιτς. Χιλιάδες φιλοευρωπαίοι Ουκρανοί ξεχύθηκαν στους δρόμους, ζητώντας την απαγκίστρωση της χώρας από το ρωσικό άρμα. Στις 30 Νοεμβρίου οι αρχές της χώρας έλαβαν εντολές από την πολιτική ηγεσία για επιχείρηση καταστολής των διαδηλώσεων. Ακολούθησαν βία επεισόδια με επίκεντρο την πλατεία Ανεξαρτησίας. Ο Γιανουκόβιτς πάντως ταξίδεψε στη Μόσχα προκειμένου να αποδεχθεί την πρόταση Πούτιν για μείωση στην τιμή φυσικού αερίου, καθώς και ένα πακέτο οικονομικής ενίσχυσης της χώρας που ήταν ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία. Οι διαδηλωτές παρέμειναν στην πλατεία Ανεξαρτησίας ζητώντας την παρέτηση Γιανουκόβιτς, την ώρα που οι ελεύθεροι σκοπευτές σκότωναν δεκάδες πολίτες. Η κατάσταση πλέον ήταν εκτός ελέγχου. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Γαλλίας, Γερμανίας και Πολωνίας ταξίδεψαν στο Κίεβο σε μια απέλπιδα προσπάθεια για την εξέβρεση διεξόδου στο διαφαινόμενο αδιέξοδο. Οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές. Το Κοινοβούλιο ψήφισε την απομάκρυνση Γιανουκόβιτς από την Προεδρία. Ο ίδιος και η οικογένειά του φυγαδεύτηκαν στη Ρωσία, εγκαταλείποντας την προεδρική κατοικία εν μία νυχτή. Λίγες ημέρες αργότερα, οι πολίτες της Κρυμαίας, μετά από δημοψήφισμα, αποφάσισαν την ανεξαρτησία της Χερσονήσου και την προσάρτησή της στη Ρωσία. Στις 21 Μαρτίου, ο Ουκρανός Πρωθυπουργός Αρσένη Γιατσένιουκ υπέγραψε στις Βρυξέλλες το πολιτικό σκέλος της Συμφωνίας Διασύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί μας βρίσκεται η Αμάντα Πολ, πολιτική αναλύτρια από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής στις Βρυξέλλες. Καλώς ορίσατε στο Euronews. Ουκρανία και Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφουν τη Συμφωνία Σύνδεσης. Το πλαίσιο όμως είναι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με 7 μήνες πριν. Πολλοί Ουκρανοί, μετά τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις, διερωτώνται αν είναι πλέον πολύ αργά.
Τώρα η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική και νομίζω ότι οι προεδρικές εκλογές με την ανάδειξη του Πέτρο Ποροσένκο, ο οποίος πολιτεύθηκε με μια φιλοευρωπαϊκή ατζέντα, δείχνει ότι η Ουκρανική κοινωνία επιθυμεί να ακολουθήσει τον δρόμο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Από την πλευρά της Ένωσης θεωρώ ότι τα γεγονότα των τελευταίων μηνών έχουν ενισχύσει την προσέγγιση με την Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά κινούνται αποφασιστικότερα προς την κατεύθυνση αυτή. Βέβαια δεν πρόκειται για μια εύκολη διαδικασία, αφού η Ρωσία αντιτίθεται στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας. Με την υπογραφή της συμφωνίας, τι μήνυμα στέλνουν Ευρώπη και η Ουκρανία προς τη Ρωσία, ειδικά στο ζήτημα της διαμάχης για το φυσικό αέριο μεταξύ Μόσχας και Κιέβου? Η υπογραφή της συμφωνίας είναι πολύ σημαντική. Αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους Ρώσους ότι η Ουκρανία θα προχωρήσει στο δρόμο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης παρά τον εκφοβισμό και τις επιθετικές κινήσεις που έκανε και εξακολουθεί να κάνει η Ρωσία. Δεν νομίζω ότι οι Ουκρανοί πρόκειται να επιτρέψουν στη Ρωσία να αμφισβητεί την εδαφική ακεραιότητα της χώρας τους και να επηρεάζει τη μελλοντική της πορεία. Φυσικά η Ρωσία μπορεί να κάνει και άλλες κινήσεις, όπως για παράδειγμα να παίξει το χαρτί του φυσικού αερίου. Ελπίζω ότι το ζήτημα θα επιληθεί στο άμεσο μέλλον. Αν η Ευρώπη εντάξει την Ουκρανία στη δική της ενεργειακή αγορά, το ζήτημα θα επιληθεί. Έτσι, στο τέλος της ημέρας, εκείνος που θα βγει χαμένος θα είναι στην πραγματικότητα η Ρωσία. Τελικά πιστεύετε ότι η συμφωνία μπορεί να βοηθήσει στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και να πείσει τα φιλορωσικά στοιχεία στην Ουκρανία ότι η ευρωπαϊκή επιλογή της νέας ηγεσίας ήταν σωστή? Η τωρινή Ουκρανική κυβέρνηση βρίσκεται υπό το βλέμμα της κοινωνίας και του κινήματος της πλατείας ανεξαρτησίας. Οφείλει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Πιστεύω ότι θα καταφέρουν να οικοδομήσουν μια ισχυρή Ουκρανία, μια ευημερούσα χώρα, ένα κράτος δικαίου το οποίο θα σέβεται πλήρως τα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη συνταγή για τη συμμετοχή της χώρας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Θα πρέπει όμως να διασφαλιστεί και η ένταξη στο εγχείρημα εκείνου του τμήματος της Ουκρανικής κοινωνίας στα ανατολικά της χώρας που είναι δυσαρεστημένο. Θεωρείτε ότι στο άμεσο μέλλον η Ευρώπη θα είναι έτοιμη να στηρίξει ενεργά την Ουκρανία στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων? Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει όσο μπορεί την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Σε ό,τι αφορά όμως το αν η Ευρώπη είναι έτοιμη να παραχωρήσει στην Ουκρανία προοπτική πλήρους ένταξης, θεωρώ ότι αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο δέλεαρ, ώστε οι μεταρρυθμίσεις στη χώρα να εφαρμοστούν γρήγορα και επιτυχημένα. Νομίζω ότι αυτό θα συμβεί μεσοπρόθεσμα και όχι στο άμεσο μέλλον. Νομίζω ότι η Ουκρανία ως ευρωπαϊκό κράτος δικαιούται την προοπτική της πλήρους ένταξης. Δικαιούται να βρίσκεται στην οικογένεια της Ένωσης. Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει την υποστήριξή της στους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και στην αντιπολίτευση στη Ρωσία. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην περιοχή. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να δούμε το ζήτημα να υποβαθμίζεται στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Περισσότερη παραγωγή και λύσεις fast track για την ενέργεια αναγκάζεται να βρει η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της Ουκρανίας. Στη νέα έκδοση της εκπομπής The Network, ο Chris Burns συζητά για το κρίσιμο αυτό θέμα με πολλούς ευρωβουλευτές. Να δούμε τι είπαν. Γεια σας, είμαι ο Chris Burns και καλώς ήρθατε στο Network, μια συζήτηση με πρόσωπα της επικαιρότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξανασχεδιάζει λόγω Ουκρανίας την ενεργειακή της πολιτική. Ευρωπαϊκές εκθέσεις ζητούν περισσότερη τοπική παραγωγή και λύσεις fast track για την ενεργειακή αγορά. Ο αρμόδιος επίτροπος Γκίντερ Έτιγκερ δηλώνει πως η Ένωση πρέπει να αποφύγει τον πολιτικό και εμπορικό εκβιασμό. Όμως τι κόστος έχει η ενεργειακή αυτάρκεια? Η Business Europe εισηγείται συμφέρουσες λύσεις για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Οι τιμές στην Ευρώπη βρίσκονται πολύ ψηλά σε σχέση με άλλες οικονομίες. Η Κομισιόν θέλει ένα μείγμα ανανεώσιμων, πυρηνικών και βιώσιμων παραγωγών από ανταγωνιστικά ορυκτά καύσιμα. Όμως η υδραυλική ρογμάτωση ήδη έχει οδηγήσει την Ευρώπη στο διχασμό. Μαζί μας στη σημερινή εκπομπή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Η Σκα Κέλλερ, Γερμανίδα Ευρωβουλευτής των Πρασίνων και υποψήφια για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο Μάρκος Μπάιρερ, Γενικός Διευθυντής της Business Europe, που εκπροσωπεί ομοσπονδίες σε 35 χώρες. Και ο Κλάους Ντίτερ Μπόρχαρντ, Διευθυντής Εσωτερικής Ενεργειακής Αγοράς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλώς όρισατε. Ερώτηση προς όλους, αρχής γενομένης από τη Sky Keller. Πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη με δεδομένη την Ουκρανική κρίση, ενώ μάχεται στη Μέση Ανατολή και η Ρωσία σχεδιάζει πωλήσεις προς την Κίνα? Η Ευρώπη είναι όντως πολύ ευάλωτη. Πληρώνουμε κάθε μέρα 1 δισεκατομμύριο ευρώ μόνο για εισαγωγές ενέργειας και αυτό δεν νομίζω ότι είναι πολύ βιώσιμο. Παράλληλα, εξαρτώμαστε από τον πλανήτη μας, τον οποίο και καταστρέφουμε με ορυκτά καύσιμα και προτάσεις όπως το σχιστολιθικό αέριο. Άρα πρέπει να δούμε επίσης πώς θα έχουμε βιώσιμη ενεργειακή παραγωγή. Μάρκος, νομίζω πως σε κάποιο βαθμό συμφωνείς με αυτό. Σίγουρα η κρίση στην Ουκρανία με αυτό που προκάλεσε αποτελεί μια αφύπνιση. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να διαφοροποιήσουμε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς μας πόρους και να αξιοποιήσουμε ό,τι δεν έχουμε αξιοποιήσει, όπως είναι το σχιστολιθικό αέριο. Δίτερ, βρισκόμαστε ενώπιον ενός σκληρού χειμώνα? Ελπίζω όχι, αλλά οπωσδήποτε το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα είναι ευάλωτο. Είναι ευάλωτη η Ένωση ως σύνολο και κάποια μέλη της περισσότερο. Κάποιοι αριθμοί θα ήταν διαφωτιστικοί. 53% της ενέργειας που καταναλώνουμε εισάγεται, 88% στο πετρέλαιο και 66% στο αέριο. Και όσο για το τελευταίο, έχουμε μόνο έναν προμηθευτή. Αυτά τα νούμερα πρέπει να αλλάξουν. Πώς το αλλάζουμε αυτό? Πρέπει να θέσουμε δεσμευτικούς στόχους, Σκά? Απολύτως. Χρειαζόμαστε δεσμευτικούς στόχους σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ίδιο χρειαζόμαστε και για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Τι είδους στόχους? Μπορείς να είσαι λίγο πιο ακριβής? Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μέχρι το 2050 θα έχουμε μια κοινωνία χωρίς άνθρακα. Και οι έρευνες, όχι μόνο των Πρασίνων αλλά και του οίκου McKinsey, δείχνουν πως μέχρι το 2050 μπορούμε να ενεργοδοτούμαστε από 100% ανανεώσιμες πηγές. Μάλιστα. Μάρκους, θα διαφωνήσω. Διαφωνείς με τους δεσμευτικούς στόχους? Διαφωνώ με τρεις δεσμευτικούς στόχους, διότι πρέπει να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος. Και έχουμε δει ότι οι τρεις στόχοι αλληλοακυρώνονται και παράγουν υψηλά κόστη. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι ένας ενιαίος στόχος, που να βασίζεται στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Ενώ σε αυτό θα συμφωνούσα με τη ΣΚΑ. Όμως αυτό θα παρέσυρε και τους υπόλοιπους παράγοντες, διότι θέλουμε η αγορά να αποφασίζει για τις τεχνολογίες και όχι η πολιτική. Δίτερ, πρέπει να βασιστούμε στην αγορά για κάτι τέτοιο. Χρειαζόμαστε δεσμευτικούς στόχους. Θα διαλέξω τη μέση λύση. Ναι, χρειαζόμαστε δεσμευτικούς στόχους. Όχι μόνο για ασφάλεια παροχής, αλλά και για την κλιματική και ενεργειακή μας πολιτική συνολικά. Πιστεύω σαφώς πως χρειαζόμαστε ένα στόχο μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου. Χρειαζόμαστε επίσης ένα στόχο για τις ανανεώσιμες και ένα στόχο επίδοσης. Όμως όλο αυτό πρέπει να ενσωματωθεί στην αγορά. Και εδώ έχω διαφορετική άποψη από την κυρία Κέλλερ. Βλέπω ότι για το 2030 η Κομισιόν προτείνει μείωση 40% στα αέρια θερμοκηπίου και ανανεώσιμες το 27% όλης της ενέργειας. Μάρκους, είναι ρεαλιστικό αυτό? Πάντα καθιστούσαμε σαφές τι θέλουμε. Συμφωνούμε με ένα δεσμευτικό στόχο μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου πέραν του 2020, κάτι που υπήρξε μέγα θέμα αντιπαράθεσης. Όμως πάντα λέγαμε ότι πρέπει να είναι ρεαλιστικό και προσαρμόσιμο. Δηλαδή πρέπει να προσαρμόζουμε την αποστολή μας στο τι ο υπόλοιπος κόσμος είναι πρόθυμος και ικανός να δώσει. Διότι είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και μπορούμε να το λύσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν φαίνεται όμως να συμφωνεί εντελώς ο υπόλοιπος κόσμος. Υπάρχουν πολλές διαφωνίες. Σκά, ένα άλλο ζήτημα είναι το σχιστολιθικό αέριο. Θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε ως μια τεχνολογία μετάβασης? Όχι καθόλου. Και αν λες ότι η αγορά πρέπει να αποφασίσει, έχουμε πολλές μελέτες. Έχουμε πληροφορίες από την αγορά ότι δεν είναι οικονομικά βιώσιμο. Το σχιστολιθικό αέριο θα ήταν πολύ ακριβό και δεν έχουμε πολύ στην Ευρώπη. Θα υποτιμούσαμε την απειλή που αυτό αποτελεί για το νερό, για τους ανθρώπους που μένουν σε αυτές τις περιοχές. Διότι δεν είμαστε στην Αμερική, έχουμε πυκνοκατοικημένες περιοχές όπου γίνεται η υδραυλική ρογμάτωση. Άρα δεν μιλάμε για λύση, αλλά για μεγάλη απειλή. Μάρκος, πρώτον πιστεύω ότι δεν αντέχουμε να μην εκμεταλλευτούμε αυτή τη δυνατότητα, ειδικά κάτω από τις παρούσες συνθήκες. Επειδή αυτό δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα πλεονέκτημα. Απολύτως, και να προσθέσω, αν θέλουμε ένα έξτρα στόχο, θα ήταν ένα στόχος ανταγωνιστικότητας, διότι έχουμε πολύ υψηλές ενεργειακές τιμές και αυτό είναι απειλή από μόνο του. Όμως σε ό,τι αφορά το σχιστολιθικό αέριο και τον υδροφόρο ορίζοντα, εξέτασε το θέμα στο Δυτικό Καναδά. Εκεί έκαναν ρογμάτωση σε 170.000 πηγάδια χωρίς
χωρίς να υπάρξει συνέπεια στο νερό. Δείτε, η Κομισιόν πηγαίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Όμως είναι διατεθειμένη η Επιτροπή για κάτι τέτοιο να θέσει το περιβάλλον σε κίνδυνο? Όχι, σίγουρα όχι. Όμως πιστεύουμε επίσης ότι δεν αντέχουμε να αποκλείσουμε ήδη εξ αρχής έναν πόρο που θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να ονειρευόμαστε εδώ. Δεν μιλάμε για μια αμερικανοειδή επανάσταση. Θέλουμε να το αξιοποιήσουμε και να δούμε αν πράγματι θα ήταν μια συμπληρωματική ενεργειακή πηγή για την Ευρώπη. Σκά, ξέρω πως θέλεις να απαντήσεις, αλλά επίτρεψέ μου. Η Oxfam θέλει 45% ανανεώσιμες έως το 2030 και ενίσχυση της εξοικονόμησης ενέργειας κατά 40%. Πώς γίνεται αυτό χωρίς τη ρογμάτωση? Γίνεται και μπορούμε να τα καταφέρουμε, διότι δεν είμαστε Καναδάς. Είμαστε μια πυκνοκατοικημένη Ήπειρος και τα αποθέματα σχιστολιθικού αερίου είναι πολύ μικρά επίσης. Θα κάλυπταν μόνο μέχρι 10% της κατανάλωσης ενέργειας για τα επόμενα 10 χρόνια. Και αυτό δεν είναι τίποτα. Είναι επίσης δομημένα με τρόπο που είναι πολύ δύσκολο να εξοριχθούν χωρίς να βλάψουμε τον υδροφόρο ορίζοντα. Και ναι, είναι δυνατόν, χρειάζεται να μιλήσουμε περισσότερο για την ενεργειακή απόδοση που μπορεί να φέρει και θέσεις εργασίας. Μάρκος, πιστεύω πως θέλεις να απαντήσεις αυτό. Δεν θα λύσει όλα μας τα προβλήματα, όμως σίγουρα δεν αντέχουμε να μην το έχουμε στο μείγμα. Ξανά, υπάρχουν ασφαλείς λύσεις. Εδώ πρόκειται για έλεγχο κινδύνων, εκτίμηση κινδύνων. Να μην αποκλείσουμε αυτήν την ευκαιρία. Μάλιστα. Ντίτερ, η Greenpeace λέει ότι το σχέδιό σου θα σήμαινε περιβαλλοντική και οικονομική καταστροφή. Ότι η Ένωση θα παραμείνει εθισμένη στα ορυκτά καύσιμα. Τι απαντά σε αυτό? Υπάρχει αυτή η άποψη, όμως η δική μας διαφέρει. Διότι πιστεύω πως είμαστε παγκόσμιος ηγέτης όσον αφορά τη μείωση στις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου. Προωθούμε τις ανανεώσιμες πηγές. Όμως δεν μπορούμε να φτάσουμε το 100% έτσι απλά. Δεν έχουμε μια τέτοια αγορά τώρα και πρέπει να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη της αξιοπιστίας τους και να έχουμε τα εργαλεία για την κανονική ενοποίησή τους στην αγορά. Αλλιώς δημιουργούμε ένα νέο πρόβλημα. Μπορείτε να δείτε εδώ μια οικονομική ενίσχυση. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι το ευρωπαϊκό ΑΕΠ θα αυξηθεί 4% και οι θέσεις εργασίας 3%, αν κινηθούμε περισσότερο προς τις ανανεώσιμες. Μάρκος, τι πιστεύεις, είναι ρεαλιστικό αυτό? Σίγουρα οι ανανεώσιμες και η ενεργειακή απόδοση θα παίξουν ένα ρόλο στο να γίνει η Ευρώπη πιο ανεξάρτητη. Επίσης, χρειαζόμαστε επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, αλλά με πιο οικονομικό τρόπο και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Πιστεύω πως αυτό θα χρειαστεί να παίξει ένα ρόλο, όμως τα επόμενα χρόνια δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς υδροκονάθρακες. Σκά, είναι ρεαλιστικό ή θεωρείς πως θα δώσει μια ακόμη πιο σπουδαία όθηση? Πιστεύω πως μια κοινωνία χωρίς άνθρακα μέχρι το 2050 είναι πολύ πιθανή αν επενδύσουμε τώρα σε αυτό. Αν εστιάσουμε τώρα τις προσπάθειές μας σε αυτό και δεν τις στρέψουμε προς το σχιστολιθικό αέριο. Και όταν λένε πως οι αγορές μπορούν να τα λύσουν όλα, πρέπει να δούμε πως οι αγορές πούλησαν τις υποδομές μας στην Gazprom και άλλους ρωσικούς γίγαντες. Άρα δεν νομίζω πως μπορούμε να το αφήσουμε στις αγορές. Πρέπει να δούμε σε ποια κατεύθυνση θέλουμε να πάμε και να καταστήσουμε σαφές ότι θέλουμε να απομακρυνθούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και πρέπει να δείτε ότι η Ευρώπη μεταξύ 2000 και 2012 μείωσε το μερίδιό μας στις παγκόσμιες ροές απευθείας επενδύσεων από το 40 στο 24%. Όλοι ξέρουν πως η Ευρώπη δεν θα έχει την ίδια εμπειρία με την Αμερική, οπότε ας δούμε την πραγματικότητα. Χρειαζόμαστε την αξιοποίηση του σχιστολιθικού αερίου. Οπότε ας εκμεταλλευτούμε και ίσως καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι κίνδυνοι ή το κόστος βρίσκονται πολύ ψηλά. Αυτό ήταν ο χρόνος μας για σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μου, Σκά Κέλλερ, Μάρκους Μπάιερερ και τον Κλάους Ντίτερ Μπόρχαρτ. Είμαι ο Κρις Μπέρνς. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που παρακολουθήσουμε. Θα αλλάξουμε όμως κλίμα και θα πάμε στον αγώνα της Κυριακής της εθνικής μας ομάδας στο Μουντιάλ. Ο Γιώργος Σαμαράς απάντησε στις ερωτήσεις του κόσμου μέσω του επίσημου καναλιού της Εθνικής από τη βάση της στο Αρακαζού της Βραζιλίας και αναφέρθηκε στη νίκη, την πρόκριση της ομάδας, στις στιγμές πριν από την εκτέλεση του πέναλτι και στον μικρό Τζέι. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη. Κοντά μας ο Γιώργος Σαμαράς, ο σκόρερ του νικητήριου γκολ στο μάτι της πρόκρισης εναντίον της Ακτής. Βρίσκεται κοντά μας για να μιλήσει με τον κόσμο και να απαντήσει στις ερωτήσεις του, σε ερωτήσεις που έχουμε μπροστά μας. Καλημέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι στην Ελλάδα, εσύ? Ναι. Ωραία. Ωραία. Και πώς αντέχεις όταν παίζεις τέτοιες ώρες μέσα στην Ελλάδα? Πάμε στις ερωτήσεις. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Λοιπόν,
Λύσε μας την απορία, σε όλους την έχουν όλη αυτή την απορία. Πώς άντεξες την πίεση τη στιγμή που εκτελούσε το πέναλτι? Πολύ απλά γιατί δεν ένιωθα πίεση εκείνη τη στιγμή. Προσπάθησα να κρατήσω τη συγκέντρωσή μου και το μυαλό μου όσο πιο καθαρό γίνεται. Γι' αυτό το λόγο, για να μην έχω πίεση και να μην έχω άγχος. Με βοήθησε πάρα πολύ, την μπάλα ήταν πολύ μακριά και πρέπει να πάω να την πάρω, άρα είχα ένα περπάτημα το οποίο μπορούσα να με κάποιο τρόπο να κάνω ένα blackout σε ό,τι γινότανε. Και γι' αυτό δεν θυμάμαι κιόλας κάποιοι συμπαίκτες μου που ήρθαν να μου μιλήσουν, δεν θυμάμαι. Δεν με ρωτήσει τώρα τι μου είπαν, δεν θυμάμαι. Είχες μπλοκάρει δηλαδή. Είχα. Το μόνο που σκεφτόμουν είναι να στήσω την μπάλα. Είχες εστιάσει. Ναι, γιατί έλεπα μόνο την μπάλα, το τέρμα και τον ολοφλέκα και απλά να. Έβλεπες και τη γωνία που θα το στείλεις. Ναι, ήξερα από πριν. Okay. Γιατί μια φορά όταν δεν είσαι σίγουρος. Μπορεί να το χάσει αυτό το πάνελ. Όταν είσαι αποφασισμένος. Όταν είσαι αποφασισμένος. Ναι. Και κάνει διπλή σκέψη. Η κατάληξη συνήθως είναι... Είναι να το χάσεις. Σκεφτόσουν κάτι. Το μόνο που σκεφτόμουν είναι να... Να μπει μπάλα μέσα. Δεν είχα άλλη σκέψη στο μυαλό μου. Πραγματικά δεν είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου. Πέρα φόρα, κοίταγα μόνο την μπάλα. Συνεπώς δεν είδες τον αντίπαλο τερματοφύλακα? Όχι. Είδα κάτι στην αρχή, αλλά το προσπέρασα. Ερώτηση σχετική με την ηρεμία σου, την ψυχραιμία σου, την οποία ξενόλησε η παίκτες σου βέβαια. Πώς θα μου βγάλει, πώς σε λένε? Αλά Ελάμα. Ποιος το έχει κάνει αυτό? Ο Κώστας Χαλκιάς με τον Κώστα τον Κατσουράνη. Στο γύρο του 12. Τι συνέβη? Ήταν το μάτς με τη... ήταν το μάτς με τη Ρωσία. Ναι. Δεν υπάρχει αυτή η ερώτηση. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι δικιά σου ερώτηση. Να, όχι, να το δούμε στον πρόβλημα. Απογορεύεται. Όχι, δεν απογορεύεται. Ήταν στο μάτς με τη Ρωσία, στο πρώτο μήχρονο. Είχε γίνει μια διακοπή, κάτι γινόταν τέλος πάντων. Όχι, κάτι γινόταν και εγώ ήταν ο κόσμος. Ναι. Ναι. Και είχα την μπάλα στα χέρια μου και την πέταγα στον αέρα. Σαν να σουτάρω... Τρίποντα, ναι. Και από τότε βγήκε το... Ότι είσαι στον κόσμο και είσαι εγώ λέει λάμα. Αυτό. Το αποδέχεσαι αυτό. Δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο τώρα. Πώς μπορείς τώρα στα σοβαρά να έχεις τέτοια ηρεμία? Εκείνες τις στιγμές είναι δύσκολες στιγμές τώρα να παίρνεις την μπάλα στις καθυστερήσεις για το κόλπο της πρόκρισης. Πρώτη φορά στην ιστορία της Εθνικής. Είναι δύσκολο. Κοίτα να δεις. Είμαι και σαν άνθρωπος ήρεμος. Δηλαδή είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιος. Άρα για μένα είναι πιο εύκολο αυτή την ηρεμία που έχω στη ζωή μου και αυτή την ηρεμία που έχω σαν χαρακτήρας να τη βγάζω και στο γήπεδο. Αλλά αυτά που λες για πρόκριση στο 90, πέναλτι και όλα αυτά, άμα τα έβαζα μέσα στο μυαλό μου όλα αυτά, τότε θα υπήρχε πρόβλημα. Από τη στιγμή που δεν τα έβαλα, δεν υπήρχε πρόβλημα. Συνεπώς... Είδαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε ο Σαμαρά στο κανάλι του YouTube της εθνικής μας ομάδας. Αν θέλετε να τη συνέχεια, πληκτρολογήστε να το βρείτε. Τώρα θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Κατερίνα Νινιού για να μας δώσει λίγο το κλίμα της Κυριακής. Καλησπέρα σε όλους. Το κλίμα είναι ότι όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Είναι αισιόδοξοι ότι θα περάσουν και από την Κώστα Ρίκα. Όλοι περιμένουν, λέει, με λαχτάρα, είπε ο Κατσουράνης, το μάτς με την Κώστα Ρίκα. Βέβαια αυτό, ξέρεις, δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Άμα υπενθυμίσουμε σε όλους ότι οι περισσότεροι θέλουν να μην παίξει ο Κατσουράνης.
Βέβαια αυτό δεν είναι σωστό, αλλά έχουν φτιάξει και μια σελίδα στο Facebook. Που έχει και πάρα πολλά likes από ό,τι έχω δει. Έχει πολλά like, έχει φτάσει στα 80.000 like. Έχει βέβαια προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, γιατί ο τελικός αυτός που θα αποφασίσει βέβαια είναι ο Φερνάντο Σάντος και καλό είναι να μην κάνουμε συνέχεια τους προπονητές όλοι. Κατά τα άλλα όλα τα παιδιά είναι πάρα πάρα πολύ αισιόδοξοι. Να πούμε ότι και ένα έτσι γεγονός που ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, δεν ξέρω αν είχες ακούσει για τον μικρό Τζέι, ο οποίος είναι φαν του Σαμαρά, του Γιώργου Σαμαρά. Και μάλιστα όταν είχε πάρει το πρωτάθλημα ο Σαμαράς με τη Celtic, είχε κάνει μαζί του, τον είχε πάρει στα χέρια, το μικρός Τζέι έχει κάποιο πρόβλημα με την υγεία του. Και παρόλα αυτά πηγαίνει στο γήπεδο γιατί λατρεύει τον Σαμαρά. Και τώρα λατρεύει και την Ελλάδα μαζί με τον Σαμαρά. Και λατρεύει και την Ελλάδα τώρα και βλέπει το Μουντιάλ συνέχεια και ανελιπώς. Και ο ίδιος ο Γιώργος Σαμαράς έκανε μια έκκληση στον κύριο Σαρή της ΕΠΟ να μπορέσουν να φέρουν τον μικρό Τζέι στην Βραζιλία για να δει την αγαπημένη του ομάδα και τον αγαπημένο του παίκτη. Βέβαια, τελευταία στιγμή όλα δεν θα γίνουν έτσι, γιατί ο ίδιος ο μικρός Τζέι είχε κανονίσει να κάνει διακοπές και την ώρα που γίνανε όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις φεύγανε για διακοπές, αλλά βέβαια το μυαλό του Τζέι είναι στον Γιώργο Σαμαρά, όπως είναι όλων των Ελλήνων. Να πούμε ότι σήμερα δεν έχει παιχνίδια. Γιατί πλέον τώρα έχουν ξεκαθαρίσει τα ζευγάρια των 16 και αρχίζουμε πια να είμαστε, να μπαίνουμε στην ημιτελική φάση για να μπούμε μετά στους 8. Κατερίνα, η δική σου εκτίμηση για το παιχνίδι της Κυριακής ποια είναι? Κοίτα να δεις, να σου πω κάτι, δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο. Βέβαια η Κωνσταρίκα, μην ξεχάσουμε ότι έχει αποκλείσει την Αγγλία, έχει αποκλείσει την Ιταλία, έχει αποκλείσει μεγάλες ομάδες. Έδιωξε όλη την Ευρώπη μάλλον. Περίπου, αν όχι όλη την Ευρώπη, αρκετά δυνατές ομάδες. Οπότε δεν είναι πολύ εύκολο στο να περάσουμε, αλλά η Ελλάδα πάντα τελευταία στιγμή κάνει την ανατροπή. Μπορεί και να περάσουμε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω, πραγματικά δεν μπορώ να πω τι μπορεί να γίνει. Είπα, δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και αδύνατο. Θα δούμε τι θα γίνει. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εμείς τα παρακολουθούμε, θα τους βλέπουμε, θα είμαστε μαζί τους και από εκεί και πέρα κάνουν αυτοί ό,τι καλύτερο μπορούν. Μπορώ να σου πω και το πρόγραμμα, μα θες έτσι λίγο για τα παιχνίδια. Το Σάββατο λοιπόν 28 έχουμε το Βραζιλία Χιλή στις 7 η ώρα. Στις 11 έχουμε το Κολομβία Ουρουγουάη. Την Κυριακή έχουμε το Ολλανδία Μεξικό στις 7 και φυσικά το Κωνσταρίκα Ελλάδα στις 11. Και μετά Δευτέρα Γαλλία Νιγηρία στις 7, Γερμανία Αλγερία στις 11 και Τρίτη Αργεντινή Ελβετία στις 7, Βέλγιο ΗΠΑ στις 11 και από εκεί και πέρα όσες ομάδες περάσουν θα πάνε στους 8. Μακάρι να βρεθούμε και εμείς στους 8. Μακάρι, δεν λες τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε τώρα με περίεργα νέα από τον κόσμο. Ψυγείο για μπύρες ανοίγει μόνο για τους Καναδούς που μπορούν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους. Τα διάσημα ψυγεία του Καναδά Molson βάζει τους χρήστες ένα πατριωτικό τεστ. Το μηχάνημα ανοίγει πλέον μόνο για τους Καναδούς που γνωρίζουν τους στίχους «Ο Κάναντα». Για να δούμε το βίντεο. Keep going. Sing O Canada to open fridge. Is the fridge gonna give me a beer? I think I can do this. Oh Canada, our home and native land. True faith, true patriot love. True patriot love. With glowing hearts we see thee rise, our true north strong and free, from far and wide, O Canada, we stand on guard for thee. God. Oh, Canada, we stand on guard.
Σίγουρα μια διαφήμιση που ενδυναμώνει το πατριωτικό ένστικτο και σίγουρα προκαλεί και γέλια. Γιατί αν είσαι και λίγο παράφωνος, ίσως το μηχάνημα να μην αναγνωρίσει ότι όντως τραγουδάς τον ύμνο του Καναδά. Θα αλλάξουμε κλίμα τώρα και θα πάμε στη μόδα. Τα flipsters είναι εύκαμπτα flat παπούτσια, βγαίνει σε σανδάλι, flat και σπαντρίγες στην Ελλάδα και διπλώνουν στα τρία, μπαίνουν σε ένα πορτοφολάκι του οποίου το μέγεθος δεν ξεπερνά αυτό του ενός κινητού τηλεφώνου και με απλά λόγια χωρά σε όλες τις τσάντες. Για να δούμε το βίντεο. Flipsters Lucky Canvas are the world's first foldable canvas shoe. They're lightweight, and like all the shoes in the Flipsters range, they're super comfortable. The Lucky Canvas style is available in a range of colors, with size options from 5 through to 12. The canvas shoe is a casual design ideal for everyday wear. Lucky Canvas are especially great for traveling because they're so light and so compact. Canvas is a great material because it's soft and breathable. And goes for everything from your trackies to your favorite pair of jeans. Slip them in their carry pouch and off you go. Like all Flipsters, the sole is slightly raised for a little bit of extra comfort and support. Plus, they have soft cushioning and cotton lining so your foot stays warm and dry. Flipsters Lucky Canvas also have a side elastic which makes them easy to slip on and slip off and provides a perfect fit for every size. You can wear your Lucky Canvas shoes when you're shopping, off to yoga, or just hanging around at home. My favorite thing about the Lucky Canvas seriously is how lightweight they are. It feels like I'm wearing nothing on my feet. And of course there's... Πολύ βολικά. Τα παίρνεις, τα βάζεις στην τσάντα, τα πηγαίνεις όπου θέλεις και δεν πιάνουν και χώρο. Πάμε στην ανδρική μόδα τώρα, καθώς ο Βαλεντίνο άνοιξε τη φετινή εβδομάδα μόδας του Παρισιού με τη νέα του ανδρική κολεξιόν για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2015. Για να πάρουμε μια γεύση. Ο Βαλεντίνο άνοιξε τη φετινή εβδομάδα μόδας του Παρισιού με τη νέα του ανδρική κολεξιόν για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2015. Το ντεφίλε πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Salomon de Rothschild. Σε αυτήν την κολεξιόν ξεκινήσαμε από την ιδέα των ανδρών που είναι κάπως μόνοι, είναι σαν τους ρόκερ, σπάνε τους κανόνες και δεν ανήκουν σε ομάδες. Το σχεδιαστικό δίδυμο Μαρία Γκράτσια Κιούρι και Πιερ Πάολο Πιτσιόλι αποφάσισαν για πρώτη φορά να σπάσουν το αυστηρό καλούπι του πολυτελούς οίκου μόδας. 52 σύνολα σε δεκάδες διαφορετικά στυλ παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας που ενθουσίασε το κοινό χάρη στα ψυχεδελικά λουλουδάτα τυπώματα, τα σουέτ σακάκια και τα ιδιαίτερα φίνε τσάτα κοστούμια. Ο Βέλγος σχεδιαστής Ραφ Σίμονς έστρεψε την προσοχή του αυτή τη φορά στην Ανατολή και παρουσίασε για άλλη μια φορά μια πολύ δυναμική και πρωτότυπη σειρά ρούχων που συνδύαζε το στυλ δρόμου με το κλασικό γιαπωνέζικο dress code. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι οι αναμνήσεις. Αυτό που προσπάθησα να δω είναι ποιος είμαι και τι με αφορά, αλλά και όλα τα πράγματα που με περιβάλλουν. Όπως για παράδειγμα τα αισθήματα, η ενέργεια και η φύση. Οι έντονες αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν τη δουλειά του Βέλγου μόδιστρου ήταν και πάλι εδώ σε πλήρη έκθεση. Για παράδειγμα, αθλητικά γυλαίκα συνδυάζονταν αυτή τη φορά με περίτεχνα γιαπωνέζικα σχέδια του 19ου αιώνα. Ωραία ήταν η βόλτα στη μόδα. Θα πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό και λίγο παράξενο. Υπάρχουν φορές που όλοι θα θέλαμε να ταξιδέψουμε λίγο στο χρόνο. Να δούμε όμως εάν αυτό υπάρχει στην πραγματικότητα. Για να το δούμε. Time. We all wish we had more of it. If only there was a way to escape its bonds and travel through time as we please. Back into the distant past, or hundreds of years into the future. The greatest minds on Earth have spent decades trying to make this dream come true, without success. But now, new science reveals strange paths that may finally answer the question. Is time travel possible? And if so, how will we do it? Space, time, life itself. The secrets of the cosmos lie through the wormhole.
In a way, every man, woman, and child on this earth is a time traveler. Like it or not, we're all being shot relentlessly forward, making the journey from birth to death, and there's no going back. And there is no way of looking into the future. Or is there? What if we could travel back to witness events in the distant past? Or journey into the far future, see our destiny? Just think what we might learn if we could watch history unfold right before our eyes. Or what we could change in our own lives if we had the chance. For many, life's greatest sorrow is losing a loved one. The time I spent with my grandmother when I was a child helped make me the man I am today. I often wish I could see my grandmother again, or go back in time and show her who I am and what I've become as an adult. Seems like an impossible dream. But is it? Can science find a way to tear down the walls between now and then? Is time travel possible? To find the answer, we must first understand the nature of time. And that's a lot harder than it sounds. Steve Jeffords is an atomic scientist and master timekeeper. We all, I think, have some innate feeling that we understand time. It flows past us. Time goes on, we get older, things that happened yesterday are not happening today, etc. But I don't think that any of us, whether we're physicists who study time or just somebody who lives his life, really truly understands time. Steve works at the National Institute of Standards and Technology in Boulder, Colorado. It's one of six labs around the world that calculate coordinated universal time, the official world time. This table full of lasers is the NIST F1 cesium fountain atomic clock. Measuring the nuclear vibrations of atoms, this clock ticks at 9 billion times per second. That's 1/10,000,000th of a nanosecond. This clock will measure frequency or time interval out to almost 16 digits. Why is that important? The reasons to measure time or frequency this accurately, boy, there are a bunch of them. Some of them are scientific, but some of them are really practical. Systems like the global positioning system, the GPS system, it's fundamentally a timekeeping system. And so what we do is we put atomic clocks on satellites, make sure they're all synchronized. And now I stand on the surface of the Earth with my GPS receiver, and it gets time signals from each of these satellites, and it just measures the arrival times. And so if the signal from that satellite arrives 5 nanoseconds before the signal from that satellite, it says, oh, I must be 5 feet further from that satellite than that satellite. So it does that with 4 satellites, and it computes your X and Y position and your altitude, and now you've got your position from time. And the fact that this works at all is just remarkable, but it absolutely depends on having time at the nanosecond level. Because if you don't have time at the nanosecond level, then you can't tell which satellite you're closer to. Precision timekeeping like this makes our high-tech computer-driven lifestyles possible. But as our timekeeping systems become ever more accurate, we find that time does not flow the way we think it does. Time is not universal. The strange truth is that time is personal. What time is it? Well, that depends on where you are and what the ground beneath your feet is doing. Anytime you put a clock in a gravitational field, as you get closer to the strong part of the gravitational field, the clock slows down. What ends up happening is that the Earth is not rigid. The Earth is sort of a squishy, firm ball of jello or something. And every day when the tides go in and out, the Earth
deforms, sort of like a ball, and the earth under your foot goes up and down by a foot, more or less. Depends on where on the earth you are. So if I pick this clock up and move it up by a foot, it's further from the center of the earth, the gravitational force goes down a little bit, and the clock ticks a little bit faster. So now if you have a clock which is accurate to 17 digits, all of a sudden, every day, you can see the rate of the clock speed up and slow down and speed up and slow down relative to what it should be, because the Earth is squishing by this kind of 1 foot level. Humans don't perceive these minuscule time differences, but our very fastest clocks can cut a second into a quadrillion pieces. And at that scale, we see that time differs from place to place. Time and space are tightly locked together. Quickly, we're getting to the point where we're going to have to start thinking about space-time together rather than space and time, which is, this is a cool thing, cool place to be, right? Gravity slows time, and this is the key to one form of time travel. When you leave a gravity field such as the Earth's surface, time moves at a different rate for you than for your friends on Earth. The time difference is greatest when you move at high speed. This means that time travelers walk among us. These are their time machines. Cosmonaut Sergei Krikalev is the world's greatest time traveler. Krikalev has spent 803 days moving at 17,000 miles per hour. He traveled fast outside the Earth's gravity, so time moved more slowly for him than for us. Because time passed at different rates, he has traveled into the future, a 48th of a second into the future. A 48th of a second may not sound like much, but stick more power behind him and make him go faster near light speed, about 670 million miles per hour, and things get strange. If he travels for a year, he'll come back and find out that while he has aged 12 months. Ο χρόνος τελικά είναι πολύ προσωπικός για τον καθένα, αν και υπάρχει κάποιο κοινό σημείο αναφοράς για να μπορούμε να βρισκόμαστε πάνω κάτω. Τώρα θα ταξιδέψουμε λίγο στο παρελθόν και θα πάμε να θυμηθούμε μία ταινία που ίσως να βλέπαμε πιο παλιά τα καλοκαίρια. Για να το δούμε. In all our lives, there's a fall from innocence, a time after which we are never the same. It happened in the summer of 1959. Four friends. Won't we get on TV? World of Good, don't we? With a secret they swore to keep. We're ready for the best summer ever. But when the town finds out, they're forced to leave. Let's switch you home, Walt. Okay, I take it back. See you later, girls. Just wishing that I could go someplace where nobody knows me. Now with only each other. Stop it! These young boys learn what it means to be men. Give me some skin. At the time, I didn't know why I needed to see that body so badly. It's like God gave you something, man. No, I swear, it wasn't me. A story of growing up. Discrimination. Am I weird? Yeah, but so what? Everybody's weird. Adventure. I dream about that sometimes. Death. I don't know how your dad feels about you. He doesn't give a shit about you. But most importantly, friendship. What are you going to do, shoot us all? The next unit will be split up. What are you talking about? Why would that happen? You're going to meet a lot of new guys. Chris Chambers never misses, does he? Boy, you don't know nothing. Columbia Pictures presents... Never going to get out of this town, am I?
Stand by me. Stand by me ήταν η ταινία αυτή που μας θύμισε καλοκαίρια παλιά. Πάμε τώρα πάλι στο χώρο του σινεμά να δούμε τη γαλλική ταινία που απέσπασε δύο υποψηφιότητες βραβείων Σεζάρ και κατέκτησε το βραβείο κοινού Φίσερ στο 15ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας. Η ιστορία αφορά την Καρολάιν, η οποία συνταξιοδοτήθηκε και έχει μία καινούργια ζωή μπροστά της. Για να δούμε το τρέιλερ. C'est ta première fois, bonjour. Bienvenue, Caroline. Ça, vous voyez bien que c'est une connerie, ce club. Elle a arrêté de bosser il y a trois mois. Vous croyez sincèrement qu'elle allait se réveiller dans la poterie de tes dansants? Franchement, c'était à elle comme contrôle. Faites Caroline, c'est ça. On pourrait se faire un petit resto? Vous avez le temps ou pas? Le temps, j'en ai. J'ai que ça, même. Enlevez-moi d'un doute. Ôtez-moi d'un doute, non? Ôtez-moi, oui. J'ai trop bu ou vous me faites du plat? Du quoi? Du grain. Du grain dedans. Du gringue. La première fois dans la voiture, c'était un hasard. La première fois, c'était toi. La deuxième fois, c'était encore toi. La troisième, c'était moi. Pour le dîner de ce soir, t'as prévu quoi? Les vagues, t'as oublié? Ah, mais non, bien sûr, le dîner. Non, mais c'est pas des pizzas quand même, c'est une blague. Tu fais marcher là. Quand il en aura marre de coucher avec sa mère, il reviendra. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Viens, on va discuter. Quoi? Discuter de quoi? T'as les entorides avec un type qui a l'âge de notre fille. Tu crois que ça aurait marché entre nous si on s'était rencontrés à des moments différents de nos vies? Je crois pas. J'étais pas prête. J'ai de la chance, hein, je suis tombée au bon moment. C'est ridicule. Quoi? Je suis pas un bon cocu, c'est ça? Alors retiens-moi. Vas-y. Τα καλύτερα έρχονται ήταν ο τίτλος της ταινίας και από ό,τι φαίνεται είναι μια ωραία ταινία για ένα θερινό σινεμά. Πάμε τώρα στην Αθήνα και στο Ηρώδιο, καθώς φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από τον θάνατο της Μελίνας Μερκούρη. Κανένας δεν μπορεί να αναμετρηθεί με την παρουσία και τη φωνή της. Ωστόσο η Ελεονόρα Ζουγανέλη θα είναι στο Ηρώδιο στις 10 Ιουλίου για να τραγουδήσει Μελίνα Μερκούρη. Να πάρουμε μια γεύση από το hit και την επιτυχία της Ελεονόρας Ζουγανέλη. Τώρα. Άρθω μαζί μας. Σε σένα, κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει. Είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή σου. Μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει. Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω, ούτε τα λόγια σου είναι ομορφιά. Μ' αυτή η υπέροχη τρελή επιμονή σου, πως είναι κρίμα εμείς να ζούμε χωριστά. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Κράτησα απ' τα ξένα.
σένα. Αυτό το φως που δεν υπάρχει σ' άλλη γη. Κι αυτή η αγάπη μου, η ίδια επιμονή σου, να μοιραστούμε αυτά τα σύννεφα μαζί. Να μοιραστούμε αυτή τη θάλασσα μαζί. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Αυτή η ατέλειωτη γλύκα σου πως με τραβάει. Να ξέρεις να περπατήσω δίπλα σου με θάρρος στη ζωή. Αυτή η ατέλειωτη η δίψα σου για τη ζωή στο άγνωστο. Τι μου έχει δώσει να ξέρεις και που να φανταστείς. Αγάπη μου τρελή, να με ζητάς μη κουραστείς. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Πήραμε μία γεύση από Ελεονόρα Ζουγανέλη που θα είναι στο Ηρώδιο στις 10 Ιουλίου. Σε αυτό το σημείο θα σας χαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε την τηλεόραση της Ζούγκλας και την εκπομπή Infotainment. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του rapper Ψή που λέγεται Αραχτή και ίσως να είναι και το μότο για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν. Μπαίνει και βάλει. Καινούριο. Καλοκαιρινό, φετινό. Έτοιμο. Θα φορεθεί πολύ αυτή τη σεζόν. Σίγουρα. Ψής και Μύρονας. Ποια είναι αυτή ρε παιδιά? Καβάλαδο. Ολόκληρο. Έλα Βαγγελάκη. Αμόλα το να με. Μπύρες και μπύρες και μπύρες πολλές. Φέρτε καφάσκα δεν είναι αρκετές. Θέλω να πιω και να λιώσω στον ήλιο. Έχω ανάγκη για νέο ειδήλιο. Αράζω ξαπλώστρατα, έχω λάμω. Στρατεκύλα στην άμμο, τι άλλο να κάνω. Γουστάρω το χάνω, πετάω πιο πάνω. Βουτάω, βυθίζομαι, πάλι ζαλίζομαι και συνεχίζομαι άλλα ποτά. Ούζα και τσιπούρα, βάλτε τα όλα. Φτιάχνω κεφάλι, γίνομαι σόλα. Νύχτωσε τώρα, ήρθε η ώρα. Πάμε στον μπαρ να αρχίσει η βόρα. Ρούφα το ένα, πίσα το άλλο. Ώρα να γίνει ένα πάρτι μεγάλο. Πού είναι οι κούκλες, πού είναι οι κούκλες. Έχω μεθύσει και θέλω πατούκλες. Παρέα κομμάτια μαζί. Πατάω τον γκάζι ζωή. Η τέλεια απολαύση. Ωραία στην κόλαση. Πού είμαι που πάω και παραπατάω. Τι γίνεται ξέρω, τελείωσαν όλα και πάω να φέρω. Θα το υποφέρω. Ο ήλιος καίει, καίει μας ταράχτη. Δώσε μου πένα, δώσ' μου ένα χαρτί. Θέλω να λιώσω κι αυτό το καλοκαίρι. Φέρε μια μπύρα και γράφτη στο Δευτέρι. Ο ήλιος καίει, καίει μας ταράχτη. Δώσε μου πένα, δώσ' μου ένα χαρτί. Θέλω να λιώσω κι αυτό το καλοκαίρι. Φέρε μια μπύρα και γράφτη στο Δευτέρι. Μόνος μου πάλι μέσα στη ζάλη. Με ένα μπουκάλι που διαβάλλει. Προκαταβάλλει την κάθε μου σκέψη. Και όποιος αντέξει, ποιος ακόμα αντέξει. Μία λέξη για να μπω στο ρυθμό. Δεν θέλω να προκαλώ. Μα συγχωρέστε, μα το κάνω αυτό. Έχω πολύ καπνό μέσα στο κεφάλι μου. Γι' αυτό παραπατώ. Παραμιλώ που κάτσω κι όπου σταθώ. Παίρνω ανάσα για να μπω καλύτερα στα μπάσα. Ξεκόλα λίγο απ' τα κοινότυπα πράγματα κι άστα. Πιάστα, όταν έρθουν θετικά. Ο ήλιος θα λάμψει ξανά και θα είναι τόσο ψηλά. Εγώ θα στέλνω φιλιά σε φίλους και εχθρούς. Σε πρώην αδέλφια και πρώην κολλητούς. Όλοι τους αλλάζουνε συχνά φίλε τον κολιέ. Κι αν δεν πιστεύεις ρώτησε το Μικέ. Το Μικέ. Ο
ήλιος καίει και είμαστε αράχτη. Δώσε μου πένα, δώσ' μου ένα χαρτί. Θέλω να λιώσω κι αυτό το καλοκαίρι. Φέρε μια μπύρα και γράφτη στο Δευτέρι. Ο ήλιος καίει και είμαστε αράχτη. Δώσε μου πένα, δώσ' μου ένα χαρτί. Θέλω να λιώσω κι αυτό το καλοκαίρι. Φέρε μια μπύρα και γράφτη στο Δευτέρι. Ο ήλιος καίει και είμαστε αράχτη. Δώσε μου πένα, δώσ' μου ένα χαρτί. Θέλω να λιώσω κι αυτό το καλοκαίρι. Φέρε μια μπύρα και γράφτη στο Δευτέρι. Ο ήλιος καίει και είμαστε αράχτη. Δώσε μου πένα, δώσ' μου ένα χαρτί.